Καλημέρα, Σοφία μας. Καλημέρα, καλημέρα. Που μας κάνεις τις εκπλήξεις ένα δευτερόλεπτο πριν βγούμε στον αέρα. Μπράβο, Σοφία μας, μπράβο. Γαλανόλευκη είσαι σήμερα. Εσύ τα έξεσαι πολύ νωρίς αυτά. Ε? Εσύ τα έξεσαι πάρα πολύ νωρίς αυτά. Δεν στα γαλανόλευκα σε βλέπω. Γιατί πλησιάζει 28 Οκτωβρίου. Μπράβο. Είμαι με την Ελλάδα, δεν είμαι με κανένα κόμμα, με κανένα. Δεν ξέρω τι γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα είναι το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Ένα, είναι δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο άλλο. Βλέπεις κανέναν απέναντι. Ποιο απέναντι πάει, δεν έμεινε και κανένας. Εκτός κι αν έχουμε πολύ πολύ σύντομα κανένα νέο κίνημα. Γιατί κάτι διαφορετικό δεν βλέπω. Που φύγει, φύγει είναι. Οι διαγραφές λίγο πριν τις 12 έγιναν το βράδυ, μετά μεσονύχτια. Το καλύτερο μου το είπε ο Μιχάλης ο Χειμωνίδης τώρα πριν βγούμε στον αέρα, είναι όπως τα reality. Κυριακή βράδυ βάζουν σε καρτούλες τους αποχωρήσοντες και όλη τη βδομάδα ψηφίζεις. Να δούμε τελικά ποιος θα διαγραφεί. Εντάξει, εδώ είχαμε μαζεμένες τρεις. Δεν είναι μία. Σκουρλέτης, φίλης, δεν έμεινε και κανένας τώρα. Όχι, όχι, όχι. Θα τα πούμε όλα, όλα στη συνέχεια. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2421-031-434 για τη Μαγνησία. Για τη Λάρισα 2410-283-741. Και καλημέρα στο Μιχάλη μας το Χειμωνίδη. Καλημέρα στο Βασίλη τον Καραμπάση που βρίσκεται στο στούντιο της Λάρισας. Στην Έλενα την Κυριαζίδου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά πρωινή ατζέντα στο Facebook για όσους θέλουν να στείλουν τα σχόλιά τους. Επίσης www.astratv.gr για όσους θέλουν να μας παρακολουθήσουν και διαδικτυακά. Μάλιστα. Άλλα νέα, Σοφία? Τι άλλα νέα, πολλά είναι τα νέα, εντάξει. Νομίζω ότι πάντως το έχουν καταφέρει να ασχολούμαστε μαζί τους. Δηλαδή, και όχι κυρίως με τις πολιτικές, τα λέγαμε και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Ασχολούμαστε δηλαδή πραγματικά με τα όσα συμβαίνουν. Κάποιος να κλείσει την πόρτα, εγώ αυτό έχω να πω. Έβλεπα νωρίτερα και τις δηλώσεις του κ. Μπαλτάχ, ο πρώην υπουργός, ένας άνθρωπος που τον έχουμε γνωρίσει φυσικά και εδώ στη Θεσσαλία, γιατί είχε ασχοληθεί και με τα αγροτικά. Συγχωρέστε με που γελάω. Συγχωρέστε με που γελάω. Είναι όμως για γέλια η κατάσταση. Είναι για γέλια. Ο οποίος τοποθετήθηκε και είπε λοιπόν ότι έχουμε λίγο εξευτελιστεί, αυτό είπε ο ίδιος πριν από λίγη ώρα, και μάλιστα λέει με τα λεγόμενά μου περιμένω και τη διαγραφή μου. Δηλαδή όποιος τοποθετείται πια ξέρει ότι σε λίγα λεπτά, σε λίγη ώρα εν πάση περιπτώσει θα έχει, θα έχει και την διαγραφή του. Από χθες ψάχνουμε με τη Σοφία να καλέσουμε κάποιον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ στην εκπομπή. Οι περισσότεροι φοβούνται, άλλοι δεν απαντούν καν στα τηλέφωνα και φοβούνται πολύ απλά ότι αν μιλήσουν θα διαγραφούν. Ναι, ναι. Παίρνω πρωί-πρωί λοιπόν έναν, θα τον έχουμε σε λίγο. Λέω τι, φοβάσαι, μη διαγραφείς, γελούς όχι, λέει εντάξει, θα έρθω. Ήρωας είναι πάντως που βγαίνει, ήρωας. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φώτη Λαμπρινίδη. Κάναμε προσπάθειες και για άλλους. Εντάξει, ο γενναίος είναι ο Φώτης. Ο γενναίος είναι ο Φώτης. Εκεί φτάσαμε, πραγματικά εκεί φτάσαμε. Να μην βρίσκουμε ανθρώπους να μιλήσουν. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ότι φοβούνται τις διαγραφές, είναι ότι τι να πούνε. Δηλαδή, είναι τόσο καταιγιστικές πια οι εξελίξεις, τόσο μεγάλες πια οι αλλαγές. Που σου λέει τι να πω εδώ. Κούλογλου έχει παρατήθηκε. Τοποθετήσει μία μετά την άλλη. Μιλάμε για ιστορικά στελέχη, έτσι. Ναι. Ο κύριος Βίτσας, για παράδειγμα, ο κύριος Σκουρλέτης, δεν είναι άτομα τα οποία. Ο κύριος Βίτσας θες έδωσε και το όνομα του καινούριου κόμματος. Ναι. Ανήρα. Έτσι. Είπαμε, ένα νέο κίνημα. Νομίζω ότι ίσως και κάποιες κάποιες τοποθετήσεις να γίνονται και σκεμμένα για να οδηγήσουν σε διαγραφή. Εγώ θεωρώ ότι και αυτό μπορεί να συμβαίνει. Γιατί βλέπεις ότι βγαίνει ο Μπαλτάς και λέει εξευτελιστήκαμε, περιμένω τη διαγραφή μου. Είναι σαν να λέει θα βγω, θα τα πω, ας με διαγράψει και προχωράμε. Ναι. Κάπως έτσι. Εγώ έτσι το νιώθω. Μετράμε αυτή την ώρα λοιπόν. Φίλης, Σκουρλέτης, Βίτσας. Ο Κούλογλου που αποχώρησε, ο Στέφανος ο Τζουμάκας που έκανε ήταν την η αρχή, διαγραφή. Η πρώτη διαγραφή και φυσικά έχουμε πριν από λίγο το tweet του κυρίου Φίλη, μάλλον τη δήλωση του κυρίου Φίλη, ο Κασελάκης είναι σε αποστολή διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από εξωπολιτικούς παράγοντες. Σαν να λέει μας ήρθε από το Αμέρικα να μας διαλύσει, να βάλει βόμβα στα θεμέλια της αριστεράς και να σκοθεί να φύγει. Και δεν είναι στην Ελλάδα,
Από το Μαϊάμι τη κάνει τι διαγραφέ. Πού να φτάσει και όλα. Στι 12 το βράδυ, λέει, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, εκείνη την ώρα αποφάσισε ο ίδιο να κάνει τι διαγραφέ. Μάλιστα λέγοντα ότι έδωσα λέει, το περιθώριο να κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, να ηρεμήσουν και να μην κάνουν αντιπολίτευση λέει, στο ίδιο το κόμμα. Αυτό έκαναν λέει, κάποιοι και οδηγήθηκαν στη διαγραφή χθε το βράδυ. Και έπειτα τη συνέχεια, εγώ νομίζω ότι δεν θα σταματήσουν εδώ οι διαγραφέ. Και μάλιστα είπε ότι έχει πάρει εντολή από τα μέλη του κόμματο. Για όσους δεν είναι με τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, απλά να διαγράφονται. Αυτό λέει και ο Κατσαλάκης. Δηλαδή, με λίγα λόγια λέει, δεν είναι απλά προσωπική μου επιλογή, είναι και των μελών του κόμματος που λένε ότι κούρασαν και ότι κάνουν αντιπολίτευση στο ίδιο το κόμμα, όχι μόνο τώρα, αλλά και προεκλογικά, γι' αυτό και έχουμε τις διαγραφές. Καλά, καλά. Έκανε λόγο για εκφυλισμό και γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φίλης. Τόνισε ότι τον απολύει σαν να είμαστε εταιρεία και αυτός μάνατζερ με Twitter δεν είναι λειτουργία του κόμματος. Κατηγόρησε για τον Κασελάκη για εξαπάτηση και επίσης πρέπει να πω ότι αυτά είναι προτάσεις Κασελάκη για διαγραφή. Δεν είναι διαγραφές. Όσο να θέλει να μοιάσει τον Ανδρέα, αυτός ο Ανδρέας, τι κεφάλαιο ήταν για αυτή τη χώρα. Όλοι τον Ανδρέα θέλουν να μοιάσουν. Όσο να θέλει να μοιάσει τον Ανδρέα με τις διαγραφές, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα στο υπάρχουν ΣΥΡΙΖΑ. Και καταστατικά, υπάρχει καταστατικό, υπάρχει μια διαδικασία. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Λαμπρινίδης σε λίγο που θα τον έχουμε κοντά μας. Να αφιερώσουμε ένα τραγούδι γιατί μου αρέσουν και αυτά εμένα. Κάτι άκουσα πριν να την... Τι τραγουδάνε όλοι τώρα στον Αλέξη τον Τσίπρα, για να ακούσουμε. Γυρνά πίσω στο τηλεφώνα. Έτσι δεν είναι. Έτσι λένε, αλλά αυτό είναι άφαντος έτσι κι αλλιώς και δεν νομίζω ότι θέλει και να γυρίσει μετά από όλα όσα βλέπει. Νομίζω ότι αυτή την ώρα όλοι τραγουδάνε αυτό. Το γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Είδες όμως που φτάσαμε να λέει ο κόσμος ότι. Αλέξη, καλά που θα λέτε με και Αλέξη θα κλαίτε. Τσίπρα, αυτό ακριβώς τι καλά που ήμασταν με Αλέξη Τσίπρα και ας οδηγηθήκαμε σε συντριβή. Γιατί εντάξει, εθνικές εκλογές ήταν συντριβή για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Ακόμη, και με ακόμη και με αυτό που συνέβη στις εθνικές εκλογές. Πάρα τα αυτά είναι τι καλά που ήμασταν με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος δεν φαίνεται όμως να έχει διάθεση, όχι απλά να επιστρέψει, ούτε ίδιος... καν να κατευτεί. Είναι, είναι άφαντος, νομίζω ότι εντάξει, έχει αφήσει πολύ ωραίο αντικαταστάτη, έχει πάρει επόμου και στην πλάτη του το κόμμα ο κύριος Πολάκης και παίρνει κεφάλια. Εκδικείται αυτή την ώρα για τα όσα έγιναν. Αυτά που λέγαμε και χθες. Όσα έγιναν επί προεδρίας Αλέξη Τσίπρα. Και όλοι φαντάζομαι αυτή την ώρα αυτό το τραγούδι τραγουδάνε. Γύρνα πίσω ή στο τηλεφώνα. Γιατί ούτε καν τηλέφωνο έχει σηκώσει ο κύριος Τσίπρας. Ούτε εμφανίστηκε πουθενά, ούτε στην Ελληνική Επιτροπή προχθές. Δεν ξέρω καν αν θα εμφανιστεί μέχρι το συνέδριο. Και νομίζω ότι μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το δελφινάριο δεν θα πάρει θέση. Εγώ γενικώς το βλέπω εξαφανισμένο. Γενικώς δεν νομίζω ότι θέλει να επιστρέψει. Από την άλλη, σίγουρα η αποφάση του κ. Κασελάκη δεν φαίνεται ότι είναι εκ του Κασελάκη διαγραφές. Δηλαδή, προφανώς. Εκτός αν κάθεται στη γωνία του ο κύριος Τσίπρας, περιμένει να διαλυθεί όλο το πράγμα και να επιστρέψει μετά με τα φανών και λαμπάδων. Το θυμάσαι αυτό το σενάριο. Το σενάριο έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι έντονο, το ακούγαμε αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές και την αποχώρησή του, που έλεγαν ότι πάμε για νέο κίνημα. Mm-hmm. Το λέγανε τότε στις εκλογές. Να λοιπόν που ξαναγεννήθηκε αυτή η πληροφορία, αυτές οι διαρροές εν πάση περιπτώσει που κάνουν λόγο για ένα νέο κίνημα. Τώρα αν επιστρέψει πάλι και είναι επικεφαλής ενός άλλου νέου κόμματος, τι να πει κανείς. Μέσα στην νύχτα είχαμε και πύρο μαδών κατά Κασελάκη από Καβαδία, Κηρίτσι και Κατσαρό. Άλλοι τρεις που επιτίθενται στον Κασελάκη. Το ανέκδοτο της πενταετίας είναι Κασελάκης διαγράφει από την αριστερά φίλη Σκουρλέτη και Βίτσα, πραγματικά. Και από, και από το εξωτερικό. Δηλαδή πραγματικά. Ούτε καν εδώ, ούτε καν με διαδικασίες εσείς. Απλές, βρε παιδί μου, εδώ τους καλείς, τους διαγράφεις, δεν ξέρω τώρα. Μέχρι να γυρίσεις από την Αμερική, τι άλλο θα ζήσουμε, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι ανέκδοτο ο Κασελάκης να διαγράφει από την αριστερά τον Βίτσα και τον Φίλη. Καλά, για το Σκουλέτη είναι λίγο πιο light, αλλά Βίτσας και Φίλης είναι οι πυλώνες του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, και ο Κασελάκης μίλησε. Είναι η αριστερά ίδια ο κύριος Φίλης. Που δώσαν αγώνες. Ενώ ο κύριος Κασελάκης δεν ήταν εδώ για να δώσει αγώνες για την αριστερά, προφανώς. Και από την άλλη. Δεν πειράζει, μίλησε... έβγαλε τον κουρέτα στη Θεσσαλία ο κύριος Κασελάκης. Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Και μάλιστα μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Βίτσα και ο Κασελάκης. Είπε ότι είχαμε και προσωπική, λέει, έτσι, επαφή. Ήταν ένας άνθρωπος που εκτιμούσα και εκτιμώ και έχω στεναχωρηθεί, λέει, με τη στάση που κρατά ο κύριος Βίτσας. Αυτό είπε ο κύριος Κασελάκης. Τώρα, εντάξει. Μήπως έχει ακούσει πολλά για την προσωπική του ζωή και τώρα θέλει να δείξει πυγμή.
Ναι, ναι, είναι, δεν είναι μπορώ να το καταλάβω. Είναι και ότι δεν θέλει γενικότερα να ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή, αλλά όταν θέλει να δώσει τις απαντήσεις του, αναφέρεται και στην προσωπική του ζωή. Αλλά κατά τα άλλα δεν θέλει. Mm-hmm. Δεν μας αρέσει, λέει, με τον Τάιλερ να ακούμε για την προσωπική μας ζωή και να γινόμαστε μανταλάκια είδηση. Με αυτά και με αυτά στη Νέα Δημοκρατία όλα καλά. Γιατί να μην είναι καλά. Μια χαρά. Και αυτή μια να χαρά. Μην είναι καλά. Αυτή καβάλα χαρά. Πάνω παράδεισος. Στο άλογο Μητσοτάκης, δεν έχει κανέναν απολύτως απέναντι και κάνει ό,τι θέλει. Και έχουν περάσει τώρα από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, φαντάσου, πέρα από τις εθνικές εκλογές, εννοείται αυτοδιοικητικές εκλογές, πέσει ένα καλοκαίρι, πλησιάζει ο χειμώνας, ο βαρύτατος χειμώνας που θα μπορούσαμε να έχουμε μια σκληρή πραγματικά κριτική από πλευράς αντιπολίτευσης, γιατί ρεύμα, τα πάντα, τρόφιμα, πρώτες ύλες, καύσιμα που έχουν πάρει την ανιούσα και αντί να έχουμε τη σκληρή αντιπολίτευση από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, βλέπουμε τις διαγραφές, βλέπουμε ένα κόμμα να καταραίει. Φαντάζομαι τώρα να είσαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σου μιλά τώρα για στελέχη και μέλη. Πίκρα, να είσαι ψηφοφόρος τώρα του ΣΥΡΙΖΑ και να λες τι ελπίδα έχω εγώ τώρα με αυτό το κόμμα. Δηλαδή τι να ελπίζω, ότι τι, να αισθάνομαι ασφαλής ότι αύριο μεθαύριο η αριστερά θα επανέλθει δρυμύτερη, γιατί είχαν την ήττα τη μεγάλη. Μέχρι να πάρουν μια ανάσα και να πούν άντε, κάπως πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, είχαμε την αποχώρηση του κ. Τσίπρα. Ξαφνικά από το μηδέν, όπως είπε ο κ. Ζωγράφος στη δήλωσή του χθες, ότι έγινε απλό μέλος και μέσα σε μια νύχτα έγινε αρχηγός κόμματος. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το έχουν ακόμη χωνέψει κάποιοι. Καταλαβαίνεις. Ακόμη δεν μπορούν να το χωνέψουν αυτό. Εδώ δεν μπορεί να το χωνέψει ο ίδιος ο Κασελάκης. Γύρισε στο Μαϊάμι να πάρει τα χειμωνιάτικα. Σήμερα γυρνάει. Σήμερα. Όχι, αύριο γυρνάει. Αύριο. Αύριο την Πέμπτη είπαν κάποιοι, αλλά μάλλον την Τετάρτη αύριο. Για καλοκαίρι ήρθε για διακοπές και πήρε και το μαγαζί. Ο ίδιος δεν μπορεί να το πιστέψει. Πόσο δε μάλλον οι άνθρωποι της αριστεράς που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν αγώνες στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βλέπουν τον κύριο Κασελάκης να τους διαγράφει με συνοπτικές αμερικάνικες διαδικασίες. Και από την άλλη όμως, Βλαρίνα, να σου πω κάτι. Έχουμε τώρα πόσες μέρες ασχολούμαστε με τον Κασελάκη. Πάρα πολλές. Mm-hmm. Έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Κάτσε καλά να σου πω, Κουτσομπολιό, τη βέρα του Κασελάκη την είδες. Με πήρες και χθες, δεν την είδα. Εγώ δεν ήξερα και μετά τα άμαθα. Να κάτσω να δω τέτοιες λεπτομέρειες, να δω τώρα τις μέρες. Λιάγκας καινούριου μπάρκα, όλοι αυτοί τέλος πάντων που είναι το πρωί, δείξανε τι τέτοιο. Είναι, πώς το λένε, δεν τους ξέρω και τους οίκους. Οίκους καρτιέρ, λέει η Βέρα. Και κάνει 2.200 η μία, 4.500 χιλιάρικα οι δύο. Γιατί δεν έχουν λεφτά. Αφού λένε ότι έχουν λεφτά. Κοίτα, μια κοτρώνα, να με τα συγχωρήσεις. Γιατί όχι, γιατί έτσι, όχι. Άμα αγαπάς βαθιά. Ναι. Άμα αγαπάς βαθιά, το είναι ανάλογη κιόλας. Και η κοτρώνα. Σαν και εμάς, ένα έτσι. Δαχτυλίδι και έξω από την πόρτα. Αλλού να μείνουμε, αλλού να μείνουμε, γιατί είναι αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, έχουμε τόσα πολλά προβλήματα. Πού να μείνουμε, πού να μείνουμε. Ο κόσμος έξω αυτό λέει, παιδιά, έλος πια με τον Κασελάκη, αυτό ακριβώς σου μιλάω τώρα, εντύμως, κάθε φορά που βγαίνω για ρεπορτάζ, παιδιά, φτάνει, ο κόσμος έχει κουραστεί. Έχει κουραστεί, θέλει να ασχοληθούμε με άλλα θέματα, με άλλα προβλήματα. Με τα 6.600 που δεν έχουν πάρει ακόμη πλημμυροπαθείς, με τους αγρότες που δεν ξέρουν τι θα γίνει, με το βαμβάκι που 70% εισοδιά έχει αφανιστεί. Όλα αυτά που αναφέρεις τώρα θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση όχι απλά να τα πει, να τα διεκδικήσει κιόλας. Βλέπεις κάτι άλλο. Αυτό λέω. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τον Κασελάκη. Πόσο κοστίζει η Βέρα και πού τη φοράει στο δεξί ή στο αριστερό χέρι. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τον Κασελάκη, Σοφία. Γιατί τίθεται θέμα δημοκρατίας. Σε μια δημοκρατία για να λειτουργήσει το πολίτευμα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση και από απέναντι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Τώρα δεν υπάρχει το δεύτερο κόμμα. Βρίσκεται υποδιάλυση. Την ώρα που ο άλλος βρίσκεται καβάλα στα άλογο και οι φασόλες γίγαντες έχουν πάει 12 ευρώ το κιλό. Εντάξει. Και καλά δεν κάνει δημοκρατία. Και έχουμε μπροστά μας ένα χειμώνα βαρύτατο. Αυτό που σου έλεγα. Και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό. Γι' αυτό ασχολούμαστε με τον Κασελάκη. Αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπλοκάρει μόνο τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μπλοκάρει όλο το πολιτιακό σύστημα. Προφανές. Και αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό. Βλέποντας και το Πασόκ ότι. Ποιος το έχει καταλάβει, ναι. Κανένας, ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέποντας και το Πασόκ ότι είναι λίγο τα ζώα αργά, δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι να πάρουν τα πάνω τους, να μπορέσουν να υψώσουν φωνή και να είναι η ίδια η φωνή της κεντροαριστεράς. Επομένως υπάρχει ένα μεγάλο κενό.
Μία τρύπα. Για το Πασόκ ήταν η χρυσή ευκαιρία για μένα, δηλαδή πραγματικά να σηκώσει κεφάλι, πραγματικά να πει ότι εδώ είμαστε εμείς και να ασκήσουν αυτοί έστω έτσι αντιπολίτευση μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Άφαντη είναι και αυτοί. Αυτοί ακόμα κοκορεύονται ότι εμείς κερδίσαμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι. Δηλαδή ακόμη είναι στη ζάλη της νίκης. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, λίγο να χαρούμε, ωραία. Δεν είναι λίγο. Πολλά χρόνια. Και δύο εβδομάδες δηλαδή. Τώρα εντάξει, λίγο να επανέλθουν και οι ίδιοι. Εγώ πολύ θέλω σήμερα να δω αντιδράσεις άδωνη απέναντι σε όλο αυτό το σύστριγγλο. Θα έχει γέλιο. Έχουμε πολλά και πολλά θέματα σε τοπικό επίπεδο και δυσάρεστες ειδήσεις πάρα πολύ. Θα τα πούμε, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε να δούμε βεβαίως, να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Ελευθερία. Στην καρδιά του πρωτοσέλιδα, ανατροπή με το παζάρ, τα λέγαμε χθες το πρωί. Να λοιπόν που την είδηση μας την έδωσε ο κύριος Καλογιάννης όταν πήγαμε να κάνουμε ρεπορτάζ για την απελευθέρωση της πόλης. Ρωτήσαμε φυσικά γιατί υπήρχαν πολλές πληροφορίες, το είχαμε αναφέρει, θυμάσαι Ελληνική, χθες το πρωί. Τελικά κλείδωσε έτσι σχεδόν και η ημερομηνία, 3 Νοεμβρίου θα γίνει κανονικά, αλλά ο σκοπός της φετινής εμποροπανήγυρης είναι ένας. Τα έσοδα που θα έχει η Δημοτική Αρχή θα διατεθούν για τους πλημμυροπαθείς. Συγγνώμη Σοφία, μου το είπες και χθες αυτό και δεν το κατάλαβα. Mm-hmm. Υπάρχει το παζάρι και υπάρχουν οι πολιτές που πολλούν τα προϊόντα, mm-hmm. έτσι. Τα έσοδα τους παράγγες, νοικιάζουν όμως παράγγες. Α, για τα ενίκια των παραγκών λες, έτσι, τα οποία τα παίρνει ο Δήμος. Είναι χιλιάδες ευρώ, έτσι. Ναι. Δεν είναι 50% ευρώ, είναι χιλιάδες ευρώ. Είναι πολύ καλά τα έσοδα της εμποροπανήγυρης για τη Δημοτική Αρχή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα λεφτά που επαναλαμβάνουν χιλιάδες ευρώ θα διατεθούν για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών. Και μάλιστα υπήρξε και συνάντηση μεταξύ του κυρίου Καλογιάννη και του κυρίου Μαμάκου. Συμφώνησαν λοιπόν και οι δύο, αν είναι να γίνει το παζάρι, να γίνει φυσικά μόνο με αυτό το σκοπό. Δηλαδή τα χρήματα να διατεθούν για τις ανάγκες των πλημμυροπαθών. Μέσα στο Νοέμβρη. 3 Νοεμβρίου και το λέμε αυτό διότι ξέρεις ότι τα παζάρια έχουν μια σειρά. Δηλαδή ξεκινάνε από την Καρδίτσα για παράδειγμα, πάνε στη Λαμία, πάνε Μακεδονία. Οπότε υπάρχει μια ανοιχτή ημερομηνία που τη φαίνεται, ένα περιθώριο εν πάση περιπτώσει, στις 3 Νοεμβρίου. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι θα ανοίξει το παζάρι, έτσι και αλλιώς δεν έχουν ξυλώσει τις παράγκες, τα λέγαμε και χθες. Οπότε τρεχάτε ποδαράκια μου για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν έτσι τις όποιες διαδικασίες μέχρι την έναρξη του παζαριού που φαίνεται να είναι, όπως είπαμε, στις 3 Νοεμβρίου. Ο κόσμος το περιμένει πως και πως, από την άλλη δεν το περιμένουν σίγουρα οι έμποροι, οι οποίοι και αυτοί βλέπουν τον Νοέμβριο να είναι ένας δύσκολος μήνας για την αγορά. Θα έχουν μια πτώση του τζίρου σίγουρα αρκετά μεγάλη κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας που θα λειτουργήσει το παζάρι. Τώρα, αριστερά το πρωτοσέλιδο είναι αυτή η είδηση που σας έλεγα νωρίτερα, Ειρήνη, γιατί έχουμε μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση για τη Λάρισα. Έχουμε ένα νεκρό 16χρονο μοτοσυκλετιστή, χθες λοιπόν στη διασταύρωση της Μαγούλας του Δήμου Ελασσόνας. Άγνωστο πώς, είχαμε τοπική της μηχανής, την οποία επέβαινε ο 16χρονος με γιο ταχύ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρει ο 16χρονος ακαριαίο θάνατο. Πάρα πολύ κρίμα, πολύ στενάχωρη αυτή η είδηση. Πρόκειται για ένα 16χρονο μαθητή, τον Ζάχο Μπατζιόλα, ο οποίος, όπως είπαμε, έχασε την ζωή του στον δρόμο της επαρχιακής οδού Βερδικούσας Ελασσόνας, εκεί στη διασταύρωση της Μαγούλας. Άγνωστο πώς τώρα είχαν αυτή τη μετοπική με αποτέλεσμα να χάσει ο 16χρονος την ζωή του. Πολύ πολύ δυσάρεστη αυτή η είδηση. Τώρα, στην Ελασσόνα παρεμβάσει σε 9 γέφυρες για την αποκατάσταση ζημιών από την περιφέρεια Θεσσαλίας και δίνει 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται ο Δήμος Αγράφων. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε για να κάνουμε το τρίτο παιδί. Δεν έχεις και άδικο. Ωραία κίνηση, Πολύ ωραία κίνηση. 9χρονος τρομπετίστας στη φιλαρμονική μπάντα χθες του Δήμου έκλεψε, έτσι θα λέγαμε, τις εντυπώσεις και επένδυσε στη φιλία εντός εισαγωγικών και έχασε 170.000 ευρώ. Επαγγελματίας που περίμενε απόδοση επένδυσης 2% του μήνα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι μόνο απόδοση δεν είχε. Πάνε 170.000 ευρώ. Πρόκειται για το εφετείο, το είχαμε κάνει αυτό και σε πρωτόδικο δικαστήριο το ρεπορτάζ. Δύο φίλοι του είπε: δώσου μου λεφτά λίγα-λίγα, έλα να τα επενδύσουμε. Κάθε μία θα παίρνει το 2%. Κάποια στιγμή άρχισαν να του ζητά τα κέρδη, δεν υπήρχαν κέρδη. Έκαναν φτερά λοιπόν 170.000 ευρώ. Και κάθριξη 12 ετών και τη φυτεία στο Λεφοκέρατο σε 39χρονο εγκέφαλο και 26χρονο βοσκό τσιλιαδόρο. Και απάτη με το Market Pass, επιτίδως ξεγέλασε κάτοικο Αγιάς και απέσπασε 3.000 ευρώ. Είναι αυτό που λέμε συνεχώς, Ειρήνη, προσοχή. Δεν μας μοιράζουν ξαφνικά λεφτά.
Το Market Pass μπαίνει στο λογαριασμό μας έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση. Βλέπουν τα φορολογικά μας και πολύ απλά έτσι, αν το δικαιούμαστε, μπαίνουν κατά βάλλον τα χρήματα. Οποιοδήποτε άλλος μας πει ότι θα πάρει τόσα και δώσει μου το e-banking και άμεσα σου καταθέσω τα λεφτά, είναι απάτη. Πολύ μεγάλη προσοχή. Και αυτό που λέει η Σοφία είναι πολύ βασικό, ότι στην εποχή μας δεν μοιράζει κανείς χρήμα. Εντάξει, όταν θα το πάρετε με επίσημη ενημέρωση και με τη γνωστή διαδικασία. Οποιαδήποτε άλλη διαδικασία, είναι απάτη. Είναι παρανομία. Είναι απάτη, προσοχή μεγάλη. Έτσι. Και τέλος η Λάρισα τίμησε την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό χθες με σειρά εκδηλώσεων. Πολύ ωραία. Πάμε στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Έχουμε τον ταχυδρόμο μας σήμερα. Ωραία. Οι πλημμύρες κλείδωσαν λουκέτα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Φυσικά σε επιχειρήσεις εστίασης της Μαγνησίας. Beach bar που καταστράφηκαν ίσως να μην ανοίξουν το επόμενο καλοκαίρι. Στενάζει ο κλάδος 1,5 μήνα μετά τις πλημμύρες και κραυγάζει για οικονομική στήριξη. Πολλοί δεν έχουν πάρει ακόμα ευρώ. Έτσι. Δεν έχουν πάρει ακόμα ευρώ. Και είμαστε 1,5 μήνα μετά. Γιατί κάποιοι κοκορεύονται και βγαίνουν κάθε μέρα και ανακοινώνουν πόσα χρήματα δίνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Τους εγκατέλειψαν διακινητές. 27 μετανάστες στο Πήλιο εξέπεμπαν σήμα κινδύνου. Μιλάμε για τις παραλίες στην Κερασιά και στο Βένετο χθες το μεσημέρι. 27 Σύριοι μετανάστες. Το δουλεμπορικό σκάφος που τους μετέφερε ξεκίνησε από τις ακτές της Τουρκίας. Διέσχισε το Αιγαίο, έφτασε στην παραλία Λιμνιόνια του Βορείου Πηλίου. Ανάμεσά τους βρίσκονται και νέα παιδιά. Ένας 50χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη των δύο δουλεμπόρων που φέρονται να έφεραν στην Ελλάδα τους μετανάστες και από το Πήλιο με βάνα τους κατεύθυναν σε άλλη περιοχή. Είναι το συνεχές δράμα που ζουν οι πρόσφυγες. Ένα ακόμη δείγμα από το δράμα που βιώνουν όλα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε τα αθλητικά μας όσον αφορά τον Κώστα τον Μπράτσο. Όταν δεν κερδίζεις δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Ο Βόλος παραμένει ουραγός στη Super League 1 και έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις όσον αφορά τη Super League 2 και την Τρίτη Εθνική. Σκάκι στην κορυφή της Ευρώπης, ο Βολιώτης Κωνσταντίνος Τσαρσιταλίδης. Ελεγχόμενες εκρήξεις στη Νέα Αγχίαλο για καταστροφή πυρομαχικών. Όσοι ακούσατε εκρήξεις σήμερα στη Νέα Αγχίαλο, μην τρομάξετε, μην φοβηθείτε. Είναι ελεγχόμενες εκρήξεις που γίνονται στην 111 πτέρυγα μάχης. Ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει λίγο πριν την έκρηξη την κανονική και μας πρόλαβε η κανονική έκρηξη. Τώρα γίνεται αυτό η ελεγχόμενη, έτσι. Σοκ από το θάνατο του διευθυντή της ΔΟΗ Βόλου, έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Αποστολάκος. Τα λέγαμε και χθες στην εκπομπή μας για το θάνατο μετά από μεταχειρητικές επιπλοκές του Δημήτρη Αποστολάκου. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Κόσμος. Επανέρχεται το παζάρι της Λάρισας στις 3 Νοεμβρίου, η πιο έτσι, κοντινή ημερομηνία που δίνεται. Το έχετε πάντως πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες. Το έχετε εκτιμή σας και καμάρι σας, ε! Κοίταξε να δεις, πρόκειται ένα από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο παζάρι της Ελλάδας, έτσι και ιστορικό. Και όχι μόνο αυτό, σκέψτε ένα παζάρι που έχει εκθέτες από όλη την Ελλάδα, έρχονται εδώ για να συμμετέχουν στο παζάρι, αλλά είναι και ένα παζάρι που από όλη την κεντρική Ελλάδα έρχεται κόσμος. Από την άλλη, νομίζω ότι ο σκοπός του φετινού παζαριού είναι αυτός ο οποίος πραγματικά έκανε μεγάλη εντύπωση, γιατί θα περίμενε κανείς, γίνεται το παζάρι για να, έτσι, να έχουμε έσοδα του Δήμου. Αλλά να διατεθούν στους κλιμεροπαθείς, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή και σωστή κίνηση. Πάνω αριστερά στην Ελλάδα, σαν νεκρός ατροχείο, όπως πούμε, νεαρός μοτοσυκλετιστής και Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας, θυμάσαι, είχε έρθει πριν από 2 εβδομάδες με ελικόπτερο με τον κύριο Αβγενάκη, έκανα την περιοδία τους πάνω από τη Θεσσαλία. Απαιτούνται τεράστια ποσά για τη Θεσσαλία. Τίμησε την απελευθέρωσή της από το γερμανικό ζυγό η Λάρισα χθες με σειρά εκδηλώσεων. Και το site της τηλεόρασης του Άστρα, ανακοινώσεις μέτρων στήριξης για τις ανατιμήσεις στο ρεύμα, άντε να δούμε. Συντάξεις Νοεμβρίου πότε θα καταβληθούν. Κινητοποίηση λιμενικού και αστυνομίας για μετανάστες στο Δήμο Ρήγα Φεραίου, το θέμα που μόλις είπαμε για τους 27 Σύρους πρόσφυγες. Φάγαμε την ώρα με τον Κασελάκη, πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε και επανερχόμαστε βέβαια. Άστρα, το δικό σου κανάλι.
Επιστροφή εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Μαϊάμι ο Κασελάκης, Johannesburg ο κύριος Μπέος, Νότια Αφρική, Κώστας Αργυρός. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Γεια σου Δημαρχάρα, γεια σου εκεί που βρίσκεσαι, καλά να περνάς. Γεια σου Δημαρχάρα, στη Νότια Αφρική. Εμείς εδώ πάλι στο Ελλάδα, εμείς εδώ πάλι στο Βόλο, μες στη σκόνη και τη λάσπη. Να καθαρίσει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Να μας πει κάποιος αν το νερό πίνετε, λέω εγώ τώρα, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Νότια Αφρική. Πολλά ζητάς, πάρα πολλά ζητάς. Κοίταξε να δεις, ο άνθρωπος κουράστηκε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Εντάξει. Πού να καθαρίσει, πού να ξεσκονίσει, πού να βγει τώρα με 55% νικητής, θριαμβευτής θα έλεγα κι εγώ, δεν πρέπει να ξεκουραστεί. Σε πόλη πάντως η οποία έχει υποστεί τέτοιες καταστροφές και να πιάνει τέτοιο ποσοστό, εντάξει, είναι ασύλληπτο αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει. Και σε άλλους δήμους έχει γίνει βέβαια, δες και Κυλαλέ, δες και Φάσαλα, τα εξιντάρια πάνε σύννεφο, δεν το συζητώ. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαιούνται και αυτοί κάποιες μέρες ξεκούρεση και χαλάρωση, αλλά να έχουμε τη λύση και τα προβλήματα νωρίτερα. Μη μας φέρει μόνο τη σκόνη από την Νότια Αφρική, έχουμε τη δικιά μας. Δεν θέλουμε άλλη. Όχι, εντάξει. Έχουμε τη δικιά μας. Εντάξει. Καμιά υδροφόρα να μας φέρει να καθαρίσουμε, καλά θα ήταν. Καλά θα ήταν. Πήγανε, λέει, να δώσουν τον ελληνικό πολιτισμό στη Νότια Αφρική. Με τον Αργυρό, άκουγες τα άσματα, ναι, έτσι. Άκουγα, αλίμονο. Καλημέρα λοιπόν στη Νότια Αφρική, καλημέρα και στο Μαϊάμι. Ο ένας Μαϊάμι, ο άλλος στη Νότια Αφρική. Ναι, καλά κάνουν, καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, αυτό είναι το ναι, θέμα. Ναι, εμείς τι κάνουμε. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Έκανε ένα ρεπορτάζ ο Βασίλης Ομπαντίδης στον Άγιο Νούφριο, εκεί όπου ακόμη τα προβλήματα παραμένουν και κάποιοι κόβουν δέντρα έτσι απλά. Της περιοχής του Αγίου Νουφρίου για πλατάνια που κόπηκαν τις τελευταίες ημέρες. Τοποθετούμενοι στην κάμερα του Άστρα, κάποιοι κάτοικοι της περιοχής τόνισαν χαρακτηριστικά ότι αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει, διότι τα δέντρα κόπονται από τη ρίζα, με αποτέλεσμα να προκαλείται πρόβλημα στο φυσικό περιβάλλον, στον απόϊχο μάλιστα και των καταστροφών. Το πατρικό μου είναι εδώ πέρα και εδώ μεγάλωσα. Απλά διαφωνώ με ό,τι γίνεται εδώ πέρα με την κοπή των, στα πλατάνια, γιατί είναι, κόβουν εξ ολοκλήρου τον πλάτανο από τη ρίζα και δεν πρέπει για την περιοχή αυτή και για οποιαδήποτε περιοχή, γιατί θα δημιουργηθούν χειρότερα προβλήματα με την πλημμύρα. 3-4 μέρες τώρα που έχει ξεκινήσει και νομίζαμε πως μαζεύανε τα ήδη υπάρχοντα φερτά υλικά, τα ήδη σπασμένα κομμάτια του δέντρου. Αυτό νομίζαμε. Αλλά μετά είδαμε ότι κόβουν από τον πάτο τα μεγάλα δέντρα, τα οποία είναι αιωνόβια, που αυτά μας δίνουν ζωή, αναπνοή. Μίλησα με τα παιδιά εδώ από κάτω και μου είπαν ότι έχουν κάποιο χαρτί από την αρμόδια αρχή και είπαν ότι έχουν άδεια για να τα κόψουν. Αλλά εγώ είμαι κάθετος σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορώ να ακουστώ κι εγώ και όλη εδώ τη γειτονιά εδώ πέρα. Είμαι κάθετος. Ο κόσμος περπατάει εδώ πέρα, αναπνέει, ζει, είναι η φύση μας, είναι το είναι μας αυτό όλο. Από πλευράς των κατοίκων της περιοχής επισημαίνεται ότι καλώς οι αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές μαζεύουν τα φερτά υλικά από την Κίτη. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει προσοχή για το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά στο φυσικό περιβάλλον. Αυτά όσον αφορά τον Άγιο Νούφριο, δεν ξέρω αν η συγκεκριμένη υπηρεσία εκτελεί όσο εκτελεί με την βοήθεια των γεωπόνων. Πρέπει να είσαι ειδικός, όχι πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Ναι, να πάρουμε κάποια δέντρα τα οποία
σε μια κακοκαιρία δεν θα βοηθήσουν, θα εμποδίσουν τα νερά, αλλά όχι όλα τα δέντρα. Αυτό που γίνεται τώρα δεν ξέρω. Και δεν γίνεται μόνο στον Άγιο Νούφριο. Δεν τα κόβεις και αφήνεις τις ρίζες μέσα στο ποτάμι. Εντάξει, δηλαδή πραγματικά. Φαντάζομαι ακόμη και οι ειδικοί αυτό θα πούνε. Τι θα πούνε, κόψε τα δέντρα και αφήσεις τις ρίζες μέσα στο έδαφος. Και επαναλαμβάνω, δεν γίνεται μόνο στον Άγιο Νούφριο. Και στον Κραυσίδο να έχουμε δει τέτοια περιστατικά. Και στον Άναυρο έχουμε δει τέτοια περιστατικά. Αν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας λειτουργούν ακόμα τα πράγματα, ας επιληφθεί του θέματος, γιατί πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο σωστό είναι, δεν είμαι εγώ ειδικός, οι ειδικοί θα αποφανθούν. Στη Μιλίνα τώρα, καλημέρα και στη Μιλίνα μας την αγαπημένη και την πολύ πολύ πονεμένη, υπήρξε η ομάδα εθελοντική, η ομάδα εθελοντών Τυφώνας, η οποία χθες μάζεψε, απομάκρυνε 1862 κιλά απορρίμματα μόνο από την ακτή της Μιλίνας. Φαντάζεστε το μέγεθος της καταστροφής. Μόνο από την ακτή της Μιλίνας, 1862 κιλά απορρίμματα, πλαστικά καφάσια, πιτόνια, κομμάτια φελιζών, πλαστικά οικοδομικά υλικά, όλα όσα είχε πετάξει η ορμή του νερού στην ακτή της Μιλίνας, τα συγκέντρωσε χθες η ομάδα των εθελοντών και πραγματικά πολύ πολύ ευχαριστούμε τους εθελοντές, οι οποίοι μάλλον αυτοί λειτουργούν για λογαριασμό της πολιτείας, αν πάρουμε υπόψη όλα τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι, εντάξει, και για την περιφέρεια και για τους δήμους. Μέρος, ένα πανέμορφο μέρος που πραγματικά διαλύθηκε. Δηλαδή, αν έβλεπε κανείς την εικόνα του καλοκαιριού και έβλεπε και την εικόνα αμέσως μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, ήταν αποκαρδιωτική. Και δυστυχώς το πάρει και καιρό για να επανέλθει κιόλας, γιατί γεφυράκια, αυτοκίνητα είδαμε στη θάλασσα και τι δεν είδαμε στη Μιλίνα, όπως και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Δηλαδή, ακόμη φαντάζομαι ότι στις αγατικές κατοικίες της Γιάννουλης, μέχρι προχθές υπήρχε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν μέσα σε ένα ρέμα. Δηλαδή, τώρα το πήραν, τώρα απομακρύνθηκε κι αυτό. Υπάρχουν επιχειρήσεις πάρα πολλές, ιδιαίτερα αυτό το μεγάλο εμπορικό κέντρο απέναντι από τις αγατικές κατοικίες της Γιάννουλης. Δεν ξέρουμε καν αν τα Χριστούγεννα θα καταφέρει να ανοίξει. Επίσης άλλο ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδάδικο, το οποίο ούτε και αυτοί μπορούν να υπολογίσουν το χρόνο αποκατάσταση των ζημιών. Καταλαβαίνεις, για μήνες αυτά τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προφανώς υπάρχουν εργαζόμενοι σε μια εργασιακή ομοιρία, θα το πούμε αυτό, Ειρήνη, γιατί δεν έχουν λάβει ακόμα τα λεφτά. Δηλαδή και δεν δουλεύουν και λεφτά δεν παίρνουν και δεν ξέρουν πότε θα ανοίξει η επιχείρηση για να μπουν και σε μια σχετική κανονικότητα. Όλα και αυτά, ενημέρωση εδώ δεν έχουν για όλα αυτά, έτσι. Δεν υπάρχει ενημέρωση, όχι. Είναι ενήμερος ο υπουργός όμως. Ο υπουργός, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, είναι ενήμερος ότι ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά των αναστολών. Είναι ενήμερος και τι κάνει? Είδες να κάνει κάτι? Κρατά τη δική του ενημέρωση για την πάρτη του. 1,5 μήνα τώρα εντωμεταξύ οι άνθρωποι από αρχές του Σεπτέμβρη είναι πραγματικά σε άθλια οικονομική κατάσταση. Θα μου πεις τα 535 μπορούν να τους λύσουν το πρόβλημα? Όχι. Αλλά έστω και αυτά. Έστω και αυτά. Μα δεν είναι. Είναι βασικό το πρόβλημα αυτό, γιατί πολύ απλά από το Σεπτέμβριο, από αρχές Σεπτεμβρίου, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν λογαριασμούς που τρέχουν, όλα αυτά πώς θα καλυφθούν? Και ποιος νοιάζεται? Νοιάζεται κανείς? Δεν εδώ υπάρχει καμία ενημέρωση. Εδώ έρχεται η ΔΕΗ, έρχονται λογαριασμοί ρεύματος, επιχειρήσεις οι οποίες δεν λειτουργούν. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή έρχονται λογαριασμοί ρεύματος, την ώρα δηλαδή που οι άνθρωποι πλημμύριζαν, την ώρα που καταστρέφονταν οι άνθρωποι, έτρεχαν λογαριασμοί του ρεύματος και τώρα έρχονται, ήρθε η ώρα να τους πληρώσουμε. Τι? Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για όλα αυτά? Είπαμε τώρα, έχει άλλη δουλειά. Η κυβέρνηση καλά κάνει, τη δουλειά της κάνει. Αγοράζει βέρες, δεν έχει τώρα. Έτσι, αδιαφορεί η κυβέρνηση, γιατί σου λέει εντάξει, εγώ έτσι κι αλλιώς απέναντι δεν έχω κάποιον να αρχίζει να πετροβολά, οπότε ας κάνω ό,τι θέλω. Είχαμε καταγγελίες χθες του νέου Περιφερειάρχη, του κυρίου Κουρέτα. Πολλοί πλημμυροπαθείς στη Θεσσαλία δεν έχουν πάρει τα 6.600 ευρώ της πρώτης ενίσχυσης. Φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο... Δεν είναι είδηση, είναι... Εντάξει, το ξέρουμε εδώ το και πάρα πολύ. Το ξέρουμε όλοι, απλά επίσημα τώρα το αναφέρει, το καταγγέλει ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος νέος περιφερειάρχης είναι. Ας πιέσει και ο ίδιος. Ας πάρει ένα τηλέφωνο κάτω στα Υπουργεία να δούμε τι γίνεται. Είπε και κάτι άλλο σημαντικό όμως ο κ. Κουρέτας και σε αυτό πρέπει να σταθούμε, για τις επιχειρήσεις εδώ στη Θεσσαλία πρέπει να συμβάλλουν και αυτές. Δηλαδή υπάρχουν επιχειρήσεις και το είδαμε και την περίοδο φυσικά που ήμασταν πάρα πολύ δύσκολα με τις πλημμύρες. 30% έκπτωση, 20% έκπτωση για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν λεφτά τώρα. Θα πρέπει λοιπόν, όπως είπε πολύ σωστά και ο Σκουρέτας, αυτές οι επιχειρήσεις και άλλες, έχουμε δόξα τω Θεώ πολύ μεγάλες επιχειρήσεις θεσσαλικές και όχι μόνο, να συμβάλλουν ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, τουλάχιστον,
κάπως να βοηθηθούν. Και εδώ, όπως πολύ σωστά είπε, δεν είναι μόνο ηλεκτρικές συσκευές. Από κουβέρτες, από ρούχα, δηλαδή είναι και άλλα πράγματα. Οι άνθρωποι χάσαν το βιός τους, χάσαν τα πάντα. Τα πάντα. Αναφέρονταν κυρίως στις μεγάλες αλυσίδες των πολυκαταστημάτων, ο κύριος Κουρέτα. Υπάρχουν βέβαια και θεσσαλικές επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Τους καλεί να επεκτείνουν τις εκτόσεις. Γιατί εκτόσεις, ως γνωστόν, ολοκληρώνονται 31 Οκτωβρίου. Ο κύριος Κουρέτας τους καλεί να επεκτείνει την εκτοτική περίοδο τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Και να συμμετέχουν και άλλες. Δηλαδή να συμμετέχουν και άλλες. Δεν είναι μόνο ηλεκτρικές συσκευές, όπως πολύ σωστά είπε. Έχουν ανάγκη και την ένδυση και την υπόδηση και κλινοσκεπάσματα. Έχουν ανάγκη από πολλά πράγματα. Ερώτηση τώρα που το θυμήθηκα, το συντονιστικό υπάρχει στη Λάρισα? Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση. Έχεις? Όχι, λέω, υφίσταται ως όργανο ή έχουν φύγει? Δεν μας επώνεται που μακρύνθηκε. Α. Υφίσταται ως όργανο. Υφίσταται, προφανώς. Υφίσταται. Ενημέρωση υπάρχει από το όργανο όχι, αυτό? Όχι. Έχει να γίνει ενημέρωση, δεν θυμάμαι από πότε, πάρα πολλές μέρες. Νομίζω πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές ήταν τελευταία ενημέρωση. Μετά, την εντύπωση. Σιωπή. Μετά σιωπή. Λύθηκαν τα προβλήματα, εντάξει, δεν υπάρχουν προβλήματα στη Θεσσαλία. Οι αγρότες πληρώθηκαν κανονικά, οι πολίτες πήραν τις αποζημιώσεις, οι επιχειρηματίες επίσης. Δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε με τα λεφτά. Τώρα, ιδιαίτερα και με τις αυξήσεις που διαμηνεί η κυβέρνηση, πραγματικά θα τρέξουμε όλοι στα παζάρια, στις αγορές να ψωνίσουμε. Γιατί είναι ότι γενικά νιώθουμε τις τσέπες μας γεμάτες από λεφτά. Δεν ξέρω πού θα βγει αυτό. Πραγματικά, κάποιος να διαφερθεί από την πολιτεία, από την αντιπολίτευση, κάποιος να πιέσει την πολιτεία. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω, ξεχάστηκε βέβαια το θέμα. Δεν είναι πρώτο πλέον στη δημοσιότητα. Αλλά εδώ τα προβλήματα, ότι ξεχάστηκε η επικαιρότητα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα υφίσταται, είναι εδώ και πραγματικά ταλαιπωρούν πάρα πολλούς χιλιάδες πολίτες στην Θεσσαλία. Είτε είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, είτε επιχειρήσεων, είτε ακόμη και αγροτεμαχίων. Μιλάμε για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας. Και σκέψου τώρα να είσαι πλημμυροπαθής, να έχεις πάθει την τεράστια ζημιά, την τεράστια καταστροφή και να πρέπει τώρα να αντιμετωπίσεις και το φετινό χειμώνα. Mm-hmm. Να πρέπει δηλαδή να αντιμετωπίσεις την ακρίβεια στα καύσιμα, την ακρίβεια από το λάδι και δεν ξέρω και τι άλλο θα συναντήσουμε. Είδες τι κάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη. Βάζουν GPS στα ελαιόδεντρα. Στα δέντρα τους βάζουν GPS για να μην τους κλέψουν. Γιατί είναι που είναι λιγοστά φέτος. Είναι που είναι και ο χρυσός πια, η ελιά. Σου λέει κάτσε να βάλουμε GPS που μας τα κλέψουν. Και όχι μόνο αυτό. Έχει βγει και μία είδηση. Πολλοί πουλούν διαδικτυακά πλέον ελαιόλαδο και μιλούμε για απατεώνες. Υπάρχει κόσμος που έχει αγοράσει πάμφθηνα ελαιόλαδο από το διαδίκτυο, την ώρα που πουλιέται 10 ευρώ το λίτρο στην αγορά, αυτοί το πουλάνε μέσω διαδικτύου 5 ευρώ το λίτρο και σου λέει ο άλλος, α, πέτυχα μισή τιμή, πάρα πολύ καλή τιμή. Παίρνει το λίτρο αυτό, είναι πάνω-πάνω το λάδι και από κάτω μη σας πω τι είναι. Καλό θα είναι λοιπόν, μπορεί να βλέπουμε την καλή τιμή και να λέμε «Α, πολύ ωραίο το λαδάκι», αλλά δεν είναι λαδάκι. Μόνο λαδάκι δεν είναι. Καλό θα είναι λοιπόν να εμπιστευόμαστε μόνο τη διαζώσης αγοραπολισία, ειδικά σε τέτοια προϊόντα, έτσι. Ειδικά σε τέτοια προϊόντα. Έτσι. Σήμερα μου θυμίζουν είναι ότι στις 11 η ώρα το πρωί θα έχουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι με τις αναστολές, που δεν έλαβαν ούτε φράγκο, 11 η ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρία στην επιθεώρηση εργασίας. Κοιτάνε και οι ίδιοι τι μπορούν να κάνουν από μόνοι τους. Σου λέει βουλευτές άφαντοι, υπουργοί συντονιστικό άφαντοι. Σου λέει τι άλλο να κάνουμε. Πα στην επιθεώρηση εργασίας να πιέσουν και αυτοί με τον δικό τους τρόπο στις 11 η ώρα το πρωί να διαμαρτυρηθούν. Μήπως και κάτι γίνει. Μήπως και κάτι τους τα πάνε ή θα είναι εκεί και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιοι? Της αντιπολίτευσης. Ποιοι? Γιατί καταρχήν έχουμε και πολλούς. Ένα είναι εδώ στη Λάρισα. Αλλά... δεν έχει ένα μόνο, έχει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έχει και τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν τον καημό τώρα. Αυτοί έχουν προβλήματα τώρα, κάτι να ασχοληθούν τώρα με τις αναστολές και τους εργαζόμενους. Εδώ τρέμουν να κάνουν δήλωση μη και διαγραφούν. Θα κάτσουν να ασχοληθούν τώρα με τις αναστολές. Τι λες τώρα? Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Έχουν άλλο καημό τώρα. Δεν έχουν τον καημό των πολιτών, αν έχουν να φάνε, αν έχουν να πληρώσουν λογαριασμούς. Καμία περίπτωση. Αυτά στην Ελλάδα. Γιατί κάτω στην λωρίδα της Γάζας είναι ακόμη τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Είχαμε συνάντηση Μητσοτάκη Νιατανάχου χθες. Δεν ξέρω
ή μάλλον ξέρω γιατί η παγκόσμια κοινότητα καθυστερεί όλο και περισσότερο τη χερσαία εισβολή του Ισραήλ. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να το καθυστερήσουν. Είχαμε χθες δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το συγκεκριμένο θέμα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Στο Ισραήλ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου και συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα το απόγευμα. Μαζί του είναι και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμοιροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Από την πλευρά του, μεταξύ των άλλων, ο κύριος Νετανιάχου είπε: «Κύριε Πρωθυπουργέ, καλέ μου φίλε Κυριάκο, χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ. Πάντα λέω ότι το καλύτερο πράγμα εκτός από το να στέκεσαι στο πλευρό του Ισραήλ είναι να βρίσκεσαι στο Ισραήλ. Εκτιμώ την αλληλεγγύη σας, της κυβέρνησής σας και του ελληνικού λαού», είπε αυτή τη σκοτεινή ώρα. Μου λέει τώρα η Χαρούλα η Διβάνη, φίλη της εκπομπής, να πω κι εγώ και φτωχή και ασήμαντη κτηνοτρόφος, ότι ακόμα δεν μπορώ να πάω στα ζώα μου, στο στάβλο μου, δρόμος πουθενά. Και μιλάμε για 24 Οκτωβρίου σήμερα, έτσι. Καλημέρα στη Χαρούλα. Ποιος και νοιάζεται? Δεν είναι μόνο η Χαρούλα. Είναι κτηνοτρόφοι εδώ στην περιοχή μας, που δεν υπάρχει ακόμα, 1,5 μήνας μετά, δρόμος για να πάνε κτηνοτρόφοι να ταΐσουν τα ζωντανά τους, να πάνε στους στάβλους τους να δούνε την κατάσταση. 1,5 μήνας μετά πέρασαν εκλογές, πέρασαν δεύτερες εκλογές, βγήκαν οι νικητές. Ας πάρουν λοιπόν τα πόδια τους, να διαφερθούν λίγο. Ξέρω οι χαμένοι ζουν με την πίκρα ακόμα της ΣΥΤΑΣ, αλλά ας υπάρξει μια συνεννόηση, μια συνεργασία άτυπη, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν να φτάσουν στους στάβλους τους. Τι ζητάμε τώρα, έτσι? Κάτι το οποίο σε μια κανονική χώρα αυτό θεωρείται αυτονόητο και δεδομένο, σε εμάς εδώ είναι ζητούμενο. Και είναι ντροπή. Κοίταξε, είναι, υπάρχουν και νεοκλεγέντες, υπάρχουν φυσικά, όπως είναι ο Περιφερειάρχης, όπως είναι οι Δήμαρχοι. Θα πρέπει όλοι μαζί, λοιπόν, χέρι-χέρι, κάτι να κάνουν για τον κτηνοτροφικό και όχι μόνο τομέα. Μην ξεχνάς, λες τώρα η Χαρούλα Ιδιβάρη ότι δεν μπορεί να φτάσει που μειωστάσουν να ζητήσει τα εγωπρόβατα. Κάποιοι δεν έχουν ούτε και τις ζωοτροφές να ταΐσουν τα εγωπρόβατα. Κάποιοι επίσης δεν έχουν ποιμνιοστάσια. Πλησιάζει χειμώνας και οι άνθρωποι έχουν νοικιασμένους χώρους. Μη φανταστείτε, είσαι ένα περιφραγμένο χώρο, ίσα-ίσα για να έχουν τα εγωπρόβατά τους. Έρχεται χειμώνας όμως, βροχή, χιόνια. Δεν πρέπει να βρεθεί λύση για αυτούς τους ανθρώπους. Πώς? Εν τω μεταξύ, καταστράφηκαν και μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες χιλιάδων ευρώ. Ξέρεις, πια τα ποιμνιοστάσια δεν ήταν όπως ήταν παλιά. Είχαν ένα περιφραγμένο χώρο και εκεί είχαν τα εγωπρόβατα. Τώρα πια έχουν τα αρμεχτήρια, έχουν σύγχρονα μηχανήματα, έχουν επενδύσει, έχουν πάρει δάνεια προκειμένου να πάρουν αυτά τα μηχανήματα και έχουν καταστραφεί. Τώρα και ξέρεις και εκπλησιάζει πάλι και η ώρα των γεννήσεων κοντά στις γιορτές. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τους κτηνοτρόφους. Πολύ μεγάλη πλήχη πραγματικά, αλλά δεν βλέπω να ενδιαφέρεται και κανείς. Και αν δεν είσαι χαμένος στις εκλογές, λες κλαίω ακόμα για την ΙΤΑ. Οι νικητές, πού είναι οι νικητές? Αυτό δεν είπα πριν. Αυτό δεν είπα. Πού είναι οι νικητές να ενδιαφερθούν? Ας ενδιαφερθούν, γιατί μιλάμε για πραγματικά θέματα τα οποία θα έπρεπε ήδη να είναι λυμένα, αν όχι από την πρώτη, από την δεύτερη εβδομάδα των καταστροφών. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν άλλο τρόπο να ζήσουν, δεν πέσουν στοίχημα και εκείνο. Κάνουν δουλειά στους στάβλους και έτσι μπορούν να επιβιώσουν, έτσι καταφέρουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να τη συντηρήσουν. Και καθημερινά, δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν εκδρομές, δεν υπάρχουν διακοπές για τους ίδιους, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Όποιος δεν έχει κάνει τη δουλειά του κτηνοτρόφου δεν μπορεί να καταλάβει ούτε να μπει στην ψυχοσύνθεση αυτών των ανθρώπων. Και μόνο το σκεφτεί. Σε δύο μήνες αναλαμβάνουν τα νέα τους καθήκοντα. Ουσιαστικά τα έχουν αναλάβει, για να είμαστε ακριβείς. Δηλαδή κάποιοι θα έπρεπε να είναι ήδη στα γραφεία με τους περιφερειάρχες ή με τους δημάρχους της χώρας και οι ίδιοι να συνδράμουν, να βοηθούν με τον δικό τους τρόπο. Και κατ' εμέ θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα στην Αθήνα. Κάθε μέρα εκεί να πιέζουν από Υπουργείο σε Υπουργείο μέχρι να έρθουν στη Θεσσαλία πίσω και να πούν κάτι φέραμε στο Δήμο μας, κάτι φέραμε στην περιφέρεια. Έτσι, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε αμέσως μετά. Άστρα, το δικό σου κανάλι.
Επιστροφή εδώ στην τηλεόραση του Άστρα και έχουμε έναν καλό φίλο της εκπομπής, της τηλεόρασής μας, γενναίο θα τον έλεγα εγώ, τον κύριο Φώτη Λαμπρινίδη, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Λαμπρινίδη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δεν φοβηθήκατε, ήρθατε. Δεν νομίζω να υπάρχει και λόγος. Γιατί όποιος βγαίνει στον αέρα τηλεοπτικό σταθμού διαγράφεται, γι' αυτό σας λέω. Είναι δυσέβρετα τα μέλη να τα έχουμε συντροφιά. Μπράβο, γενναίο σας βρίσκω. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι ένα πολιτικό κόμμα που μπορεί να επικοινωνεί με τους πολίτες όσο δύσκολη περίοδο και αν διανύει. Εξάλλου και οι πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές απέδειξαν ότι μπορεί να έχει επαφή, επικοινωνία και έγκριση από ένα κοινό να προχωρήσει την πολιτική του πορεία. Οι δικές σας πάντως εκλογές άλλα πράγματα δείχνουν, δυστυχώς, γιατί από ό,τι φαίνεται η προεδρία του κ. Κασελάκη έχει φέρει τεράστια αναστάτωση. Πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, ο κ. Σκουλέτης έκανε νέα δήλωση, κατάντια λέει, για το ΣΥΡΙΖΑ να έχουμε πρόεδρο τον κ. Κασελάκη. Δεν ξέρουμε από πού να ξεκινήσουμε. Η Σοφία είπε μόνο μία. Είναι πάρα πολλές οι αντιδράσεις. Διαγραφές. Ο καθένας ο οποίος αντιτίθεται στην Προεδρία Κασελάκη, πολύ απλά διαγράφεται. Εγώ θα σας πω κάτι. Επειδή ένα πολιτικό κόμμα όταν βρίσκεται σε προσυνεδριακή διαδικασία, αντικειμενικά έχει και μια εσωστρέφεια, αναμενόμενη στο μεγαλύτερο μικρότερο βαθμό, δεν πρόκειται να μπω και να σχολιάσω οτιδήποτε από δηλώσεις που γίνονται δημόσια και αφού κυρίως σε κομματικά θέματα που, αν θέλετε, δεν καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος. Κύριε Λαμπρινίδη, μας λέτε μεσοστρέφεια. Αυτό δεν είναι εξωστρέφεια. Αυτό είναι εξωστρέφεια. Να μην πω κάτι άλλο και δεν θα εμφανιστώ και κομψή. Αυτό είναι ξεκατίνιασμα. Εντάξει. Αυτό ακριβώς είναι με το οποίο διαφωνώ και θα ήθελα από τη δική μου πλευρά αυτά τα ζητήματα κυρίως αφορούν την ισοκομματική μας διαδικασία. Εσείς τα βγάζετε παρά έξω. Προφανώς, όταν γίνονται δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, δεν είναι κανένας άμερος ευθυνών. Αυτοί οι οποίοι εκφέρουν έτσι το δημόσιο λόγο έχουν και την άμεση ευθύνη των λόγων τους. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα πάλι ότι πρέπει να λειτουργούμε χωρίς να πληγώνουμε το συλλογικό κόμμα, το συλλογικό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι η δική μου γραμμή, η γραμμή της σοφροσύνης, αν θέλετε, που προσπαθώ να υπηρετώ. Εσείς τα αναμένατε όλα αυτά, δηλαδή περιμένατε να γίνουν όλα αυτά, γιατί εμείς λίγο πολύ, εντάξει, λέγαμε ότι κάτι δεν θα πάει καλά μέσα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αλλά τώρα βλέπουμε τσουνάμι αντιδράσεων, τσουνάμι παρετήσεων, τσουνάμι διαγραφών. Χθες μέσα σε μια νύχτα τρία ιστορικά στελέχη του κόμματος διαγράφησαν. Τα περιμένατε όλα αυτά? Όχι, δεν περίμενα και εγώ να πω την αλήθεια σε τέτοια ένταση τα φαινόμενα αυτά. Περίμενα ότι θα λειτουργήσει μια ισοκομματική κουλτούρα διαφορετική στο μικρότερο ή το μεγαλύτερο βαθμό. Δεν τα περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, σε τέτοια έκταση. Από την άλλη, δεν συμφωνώ με τον όρο που διατυπώσατε διαγραφή. Δηλαδή, ακούγεται χωρίς να είναι αυτό ακριβώς. Αυτό θέλουμε να εκμεταλλευτούμε σήμερα την παρουσία σας, γιατί ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ξέρετε καλύτερα από όλους τα διαδικαστικά του κόμματος. Ναι. Διαγράφω το Λαμπρινίδη δεν σημαίνει ότι διαγράφω το Λαμπρινίδη. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία μέχρι τη διαγραφή, έτσι δεν είναι? Ναι, όπως... Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν ποια είναι η διαδικασία για να βγουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ Σκουρλέτης Φίλης Βίτσας. Ο κύριος Βίτσας, για παράδειγμα, πριν από λίγο είπε ότι δεν έχω καμία διάθεση να φύγω από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι από τα 17 μου στην αριστερά. Άλλοι δεν είναι. Κάθε πολιτικό κόμμα, και όχι μόνο τα αριστερά πολιτικά κόμματα, έχει τις δικές του διαδικασίες και τις καταστατικές. Και εμείς έχουμε το καταστατικό, το οποίο έχουμε κρίνει όλοι μέσα από τα συνέδριά μας και το οποίο σεβόμαστε όλοι, θέλω να πιστεύω. Υπάρχει το ισότιμο δικαίωμα σε όλα τα μέλη να καταγγέλουν μια οποιαδήποτε συμπεριφορά ή στάση συντρόφων. Αυτό το δικαίωμα πιστεύω το έχει ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος παραπέμπει στην Επιτροπή Διοντολογίας, η οποία είναι ανεξάρτητο όργανο και έχει θεσμοθετηθεί από το ίδιο το συνέδριο, με την εξέταση του παραπτώματος που, κατά τη γνώμη μου, έχει υποπέσει κάποιος άλλος σύντροφος. Αυτό έχει συμβεί και με τα περιστατικά που αναφέρατε. Τώρα, θα συσταθεί από την Επιτροπή Διοντολογίας για κάθε μία από τις περιπτώσεις τριμελής επιτροπή, διερευνητική δηλαδή του παραπτώματος. Σε αυτή την επιτροπή θα υπάρξουν και θα κληθούν, εάν το επιθυμούν, από κάθε πλευρά, είτε τον καταγγέλλοντος είτε τον καταγγελόμενο, έως δύο μάλλον μάρτυρες, να το πω εισαγωγικά, για να επιχειρηματολογήσουν.
ζητείται και η γνωμοδότηση του οργάνου στο οποίο ανήκει το καταγγελόμενο μέλος, αν είναι δηλαδή μέλος Κεντρικής Επιτροπής από την Κεντρική Επιτροπή, και κατόπιν η Επιτροπή Διοντολογίας βγάζει την ετοιμιγορία της, η οποία μπορεί να είναι η διαγραφή, μπορεί να είναι η αναστολή για κάποιο διάστημα, μπορεί να είναι η επίπληξη, οτιδήποτε. Άρα αυτή δεν είναι, τόσο γρήγορη η fast track η διαδικασία, είναι, παίρνει χρόνο όλο αυτό για να βγουν εκτός ΣΥΡΙΖΑ Φίλης, Βίτσας, Κουρλέτης και δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι θα ακολουθήσουν, Τζουμάκας, έχουμε πολλούς. Ποτέ δεν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η διαδικασία αυτή η fast track, ποτέ δεν μπορούσε κάποιος να θέσει εαυτόν εκτός κινήματος κάποιων άλλων. Είστε σίγουρος, γιατί ο κύριος Κασελάκης άλλα λέει. Ναι, ακόμα και ως σχήμα λόγου θέλω να σου πω ότι είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία όπως την περιγράψατε και εσείς. Μέλος της Επιτροπής Διαγραφών, πρόεδρος μάλλον στην Επιτροπή, ποιος θα είναι, ο κύριος Πουλάκης, ο οποίος παίρνει κεφάλι αυτή την ώρα. Είναι ο Αντώνης ο Κοτσακάς. Σας είπα, η Επιτροπή αυτή δεν παίρνει κεφάλια. Η Επιτροπή αυτή έχει εγκριθεί από το Συνέδριο. Είναι ανεξάρτητη από την συλλογική δραστηριότητα του κόμματος. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να μπορεί να έχει και αμερόληπτικα το δυνατό να αντιμετώπισε τον θέμα. Μέχρι να γίνει το συνέδριο, δεν ξέρω ποιοι θα έχουν απομείνει και να συμμετέχουν στο συνέδριο. Γιατί πραγματικά είναι μια εικόνα που κάποιοι λένε ακόμη και για διάλυση, ακόμη και τοπικά στελέχη. Έχουν δυσαρεστηθεί πάρα πολύ. Και ο γραμματέας εδώ της Νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα έκανε λόγο για απογοήτευση αυτή την ώρα. Και μάλιστα συζητάγαμε και νωρίτερα και με την Ειρήνη, αυτό που θέλει ο κόσμος, οι ψηφοφόροι σας, ότι πια δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δηλαδή περιμένουν πώς και πώς να τελειώσουν τα εσωκομματικά για να ασχοληθείτε λίγο με την αντιπολίτευση. Γιατί πρόκειται για μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τη Θεσσαλία, με τις πλημμύρες και τα προβλήματά της, αλλά φυσικά και γενικότερα για τη χώρα μας. Με την ακρίβεια, με ένα σωρό προβλήματα καθημερινά που τα βλέπετε και τα βιώνετε κι εσείς ο ίδιος. Ναι, να συμφωνήσω με αρκετές από τις διατυπώσεις σας. Πρέπει όμως πρώτα απ' όλα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που μόλις πρόσφατα βγαίνει από μια διαδικασία στην οποία ανταποκρίθηκαν 150.000 πολίτες. Δηλαδή προσέρχονται και όχι φεύγουν, θα έλεγα περισσότερο. Δεν έχει άλλο πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα με τέτοια διαδικασία που να δείχνει. Προσέρχεται κόσμος, φεύγουν τα στελέχη. Ναι, υπάρχει μια και δεν φεύγουν τα. Έτσι πάει. Ναι, κάποιοι προφανώς, εάν το επιθυμήσουν και δεν τους εκφράζει, δεν βλέπουν τον εαυτό τους σε αυτό το συλλογικό αφήγημα, δεν μπορείς να τους κρατήσεις και με το ζόρι. Αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Ο Πέτρος ο Κόκαλης, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο Πέτρος ο Κόκαλης είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ευρωβουλευτής. Βουλευτής. Βουλευτή. Ο Ευρωβουλευτής. Ευρωβουλευτής. Το παίρνω με τον Βασίλη. Γιατί μετά την επιστολή Κούλογλου ο ίδιος σκέφτεται, λέει, τη δημιουργία νέου κόμματος για την Ευρωβουλή. Άλλο πάλι. Κοιτάξτε. Καινούριο. Βλέπετε λοιπόν, κύριε Λαμπρενίδη, ότι ενώ, όπως λέει και πολύ σωστά η Σοφία, έχουμε μια Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα που είναι μοναχή της καβάλα πάνω στο άλογο και καλπάζει. Έχουμε 10 ευρώ το λίτρο το ελαιόλαδο και θα πούμε το ψωμί ψωμάκι και το ρεύμα τσούζι, έρχεται χειμώνα. Πιστεύω γι' αυτό να μην φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία φταίει και μάλιστα πολύ, γιατί, ξέρετε με ποια έννοια. Γιατί τις εκλογές του Μαΐου, αντί να ψηφίσουμε για κυβέρνηση, ψηφίσαμε για αντιπολίτευση. Ναι, ξέρετε με ποια έννοια φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι αυτή την ώρα είναι ανεξέλεγκτη λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχει κάποιον απέναντι να τραβήξει αυτή. Να ορθώσει το ανάστημα και να πει ένα ανταπολιτευτικό λόγο. Είναι και πολιτιακό, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά το ζήτημα. Γιατί η δημοκρατία λειτουργεί η κυβέρνηση και απέναντί της έχει την αξιωματική αντιπολίτευση, την οποία αυτή την ώρα δεν υφίσταται. Γι' αυτό και είναι και απογοητευμένοι και οι ίδιοι ψηφοφόροι. Λένε πήγαμε, ψηφίσαμε για να έχετε, να έχουμε αντιπολίτευση μες στη Βουλή. Δεν το βλέπουν αυτό όμως, το συμβαίνει. Ακριβώς. Θα ήθελα να συμφωνήσουμε ότι δεν μας καταμαρτυρήσει το όλα τα δεινά του πλανήτη. Αλλά παρόλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί το ενέταξε ο ελληνικός λαός. Έχετε δίκιο σε ορισμένες επισημάνσεις ότι απαιτείται μια εξωστρεφής δραστηριότητα. Θέλω όμως να επισημάνω και ορισμένες μικρές χαραμάδες σε αυτή την ιστορία. Για παράδειγμα, όπου προχώρησε μέσα στην κοινωνία, όπως για παράδειγμα στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, με σχήματα προοδευτικής συνεργασίας, έφερε αποτέλεσμα αισιόδοξο και ευνοϊκό για το λαό και την προσπάθεια που κάνει και την αντιπολίτευση. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν παραμένει αδρανής η δραστηριότητά του στην κοινωνία. Τώρα το πιστεύετε, κύριε Λαμπρινίδη, αυτό που λέτε.
Κύριε Λαφρινίδη, γίνονται τα μύρια όσα τώρα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ένας απέναντι δεν υπάρχει. Ασχολούμαστε με το γάμο, γινόταν αυτοδιοικητικές εκλογές εδώ στην Ελλάδα, έχουμε την Παλαιστίνη που σφάζεται κόσμος και έχουμε τον κύριο Κασελάκη να πηγαίνει λύση στο Μαϊάμι για να παντρευτεί και να πάρει τα χειμερινά του. Τι μου λέτε τώρα? Μην περιμένετε με εμένα να σας απαντήσω σε επικοινωνιακή βάση. Η ουσία που ανέφερα είναι... Όχι, εγώ σας μιλάω επί της ουσίας. Γιατί θα περίμενα τον κύριο Κασελάκη να είναι εδώ σε τέτοια κρίσιμη ώρα? Ναι. Σας αναφέρω λοιπόν ότι όπου δοκιμάζουμε την πολιτική μέσα στην κοινωνία, αυτή έχει τα αποτελέσματά της. Από εκεί πέρα έχετε δίκιο στις επισημάνεις που κάνουμε ότι αρκετά με την εσωστρέφεια πρέπει να στραφούμε. Βεβαίως είναι ακόμα πέρα σε κλειδονισμό μετά από εκλογικές ήττες του 23. Πρέπει να τα συμμαζέψει όλα αυτά, να δει τι πρέπει να αλλάξει και να βελτιώσει. Αυτό πρέπει να το κάνει όμως, όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, συντεταγμένα και ταυτόχρονα χωρίς να μελεί τα αντιπολιτευτικά του καθήκοντα. Αυτό που περιγράφετε τώρα είναι πάρα πολύ σωστό, αλλά δεν γίνεται, ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στην υποδιάλυση και από την ίδια ώρα ταυτόχρονα δεν βλέπουμε κανέναν αντιπολιτευτικό λόγο για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα. Ναι. Δεν είναι υποδιάλυση, είναι ακόμα που βαδίζει δυστυχώς με οξύς τόνους προς το συνέδριό του. Αυτό το έχετε ξαναδεί εσείς που είστε χρόνια στον χώρο αυτό? Ελάχιστες φορές, αλλά είναι κάτι λέω, το οποίο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Και εγώ επιθυμούσα και επιθυμώ μια διαφορετική πορεία. Μέσα σε 24 ώρες είχατε τόσες διαγραφές ιστορικών στελεχών. Δηλαδή λέτε ότι δεν είστε υποδιάλυση και βλέπουμε 1.000.000 δηλώσεις από πολίτες, από μέλη, από πρώην υπουργούς. Δεν βλέπουμε 1.000.000. Ο κ. Μπαλτάς πριν από λίγο πάλι βγήκε και έκανε δήλωση, πρώην υπουργός. Δηλαδή πάρα πολλοί βγαίνουν. Αν αυτή δεν είναι εικόνα διάλυσης, τότε ποια είναι? Δεν είναι εικόνα διάλυσης. Θα συνιστούσα σε όλα αυτά τα στελέχη αυτόν τον λόγο να τον εκφέρουν σε κομματικές διαδικασίες και να μην είναι το δημόσιο ξεκατίνιασμα που αναφέρετε εσείς πολύ εύστοχο. Γιατί πολλά πράγματα δεν αφορούν εν τέλει και την κοινωνία και ο τρόπος που τίθεται. Α, εσείς λέτε ότι είναι ένα πογκρόμ στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον του κυρίου Κασελάκη αυτό που γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε μια ετοιμιγορία της λαϊκής βάσης, η οποία ψήφισε 100.000 άνθρωποι, οι οποίοι προσήλθαν. Έχουμε τον πρόεδρό μας, έχουμε τις διαδικασίες μας. Θα επιθυμούσα αυτό. Τον πρόεδρό σας δεν τον έχετε, μαζεύετε χειμερινά στο Μαϊάμι. Αύριο θα τον έχετε. Να μου επιτρέψετε τώρα. Να, λέω λοιπόν ότι υπάρχει μια θεσμοθετημένη διαδικασία και λειτουργία και πρέπει όλοι να την σεβαστούμε ένθεκα και ήθελε για να μην παρεξηγηθώ και να σας υποκολλήνω. Κατανοητό ότι θέλω να πω. Από εκεί και πέρα ο καθένας πρέπει να αναλάβει και το μέτρο της ατομικής του ευθύνης. Δεν μπορούμε να κάνουμε από τα τηλεπαράθυρα τον δημόσιο εσωκομματικό διάλογο. Αυτό δεν το εστερνίζονται όμως πολύ, κύριε Λαβρινίδη. Και σας το λέω ένθεν κακήθεν. Παραμένουμε λοιπόν σε αυτό το χώρο. Δεν προσχωρούμε σε μια λογική ρευστοποίησης σε αρχηγικό κόμμα ή κόμμα παραγόντων από τη μία. Δεν συμφωνούμε με την μετατροπή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μικρό κόμμα, βεβαίως αριστερή συνείδηση διαμαρτυρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα έχει κατακτήσει στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό μια θέση, αυτήν πρέπει να διατηρήσει για να επανέλθει ως κυβερνός αριστερά πάλι στην κυβέρνηση σε μια επόμενη φάση. Εγώ να επαναλάβω την ερώτηση της Σοφίας, αποφύγατε να την απαντήσετε. Στο συνέδριο θα φτάσετε συντεταγμένα? Γιατί βλέπουμε τον κύριο Τσακαλώτο και ακούμε ότι θα υπάρξει διακήρυξη αρχών από τους ομπρελίστες οι οποίοι θα αποχωρήσουν πανηγυρικά και έχουμε και την κυρία Χτσιόγλου που αυτή την ώρα δεν τολμά να βγει προς τα έξω να μιλήσει. Άφαντη, ναι, εντάξει. Είναι άφαντη και πολλοί λένε ότι κάτι ετοιμάζει και αυτή η πλευρά. Βλέπετε να φτάνετε στο συνέδριο ή βλέπετε να είναι αυτή την ώρα ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος είναι 2-3 κόμματα σε ένα? Και είναι και μακριά το συνέδριο, μέχρι το Φεβρουάριο, το δηλαδή συνέδριο είναι σχεδόν κάτι μήνες. Ναι, έχετε δίκιο. Στα τέλη Φεβρουαρίου θα πάμε με αυτό το τρόπο. Κοιτάξτε, τα κείμενα πάνε και έρχονται στις προσυνεδριακές διαδικασίες σε όλα τα κόμματα. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Από εκεί πέρα επαφείται στην σοφτοσύνη των στελεχών και όλων μας να διατηρήσουμε αυτή την πορεία σε φάση ενότητας και όχι αποχωρήσεων που λέτε εσείς. Που αναφέρατε μάλλον να μην. Εμείς δεν λέμε. Ο κύριος Κασελάκης έχει πάρει το γιαταγάνι και όποιον πάρει ο Χάρος. Μέσω του κυρίου Πολάκη. Σας το εξήγησα ότι ένθεν κανκήθεν υπάρχουν κινήσεις στις οποίες διαφωνώ. Αλλά το μείζον για μένα είναι αυτή η πορεία συντεταγμένα. Την επόμενη Κυριακή
θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή για να βγάλει αυτή την πορεία και σε ένα πρόγραμμα και νομίζω όλοι θα πάμε συντεταγμένα. Την οποία περιμένουν πώς και πώς κάποια, έχω να σας πω, ακόμη και τοπικά στελέχη, αυτό μου έλεγαν χθες, ότι περιμένουν πώς και πώς να πάνε και στην Κεντρική Επιτροπή, να δουν τι θα ακούσουν, ποια θα είναι η γραμμή, γιατί μέχρι στιγμής προτάσεις ουσιαστικές και πολιτικές δεν έχουμε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που αναφέρθηκε και από τον κύριο Κούλογλου είναι ότι έχουμε καταντήσει να είμαστε, λέει, με τα μανταλάκια στα πρωινάδικα, αντί να ακούμε τις πολιτικές θέσεις και μια έτσι αξιοπρεπή αντιπολίτευση. Αυτό λέει. Αυτό λένε και οι ψηφοφόροι απλοί, έτσι. Εγώ δεν θα βγω ποτέ στα μανταλάκια για να καταγγείλω ότι είμαστε στα μανταλάκια. Να σας πω από τη δική μου πλευρά. Εγώ θα πω, όπως αδικείται νομίζω και το ΣΥΡΙΖΑ, όσον αφορά ζητήματα της αντιπολιτευτικής σου τακτικής. Γιατί πού δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέτρο της κοινοβουλευτικής δύναμης που έχει ή στα σωματεία στους χώρους που βρίσκεται. Όχι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπάρχος. Έχει τα προβλήματά του. Προφανώς είναι πληγόμενος από αυτή τη διαδικασία. Αλλά το μείζον είναι ότι είναι, ασκεί το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι όπως θα θέλαμε και όχι όπως πρέπει. Πρέπει να το κάνουμε πιο έντονα, πιο δυναμικά, να συμφωνήσουμε μαζί. Εσείς αυτή την ώρα, εκτός από τον σεξουαλικό προσανατολισμό του κυρίου Κασελάκη, τον ιδεολογικό προσανατολισμό τον γνωρίζετε? Γιατί εγώ προσωπικά, συγχωρέστε με λίγο, αλλά εκτός από τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, ιδεολογικό, δεν έχω ακούσει. Μια λέει πάνω το κεφάλαιο, μια λέει κάτω το κεφάλαιο. Μια λέει είμαστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, μια λέει είμαστε κατά των ιδιωτικοποιήσεων. Στα 24 έγραφε απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και μειώσεις μισθών. Τώρα λέει μετά από 10 χρόνια δεν ήξερα, δεν ήμουνα μικρός, είχα προβλήματα τότε και άλλα έγραφα. Καλά, δεν πιστεύω και όλα αυτά. Στα 24 να έχετε τις ίδιες απόψεις που έχετε σήμερα. Τέλος πάντων, δεν είναι και το θέμα. Τώρα μιλάτε σοβαρά, εσείς δεν είχατε τις ίδιες απόψεις. Το σοβαρό. Δεν θυμάστε τι λέγατε στα 24, κύριε Λαμπρινίδη. Το σοβαρό είναι. Δεν πέρασαν και πολλά χρόνια από τότε. Μια δεκαετία πέρασε. Εντάξει, το λέμε, λες και πέρασαν 30 χρόνια από τότε. Και θέλω να ρωτήσω αυτό το πράγμα εσάς που είστε χρόνια στην αριστερά και έχετε δώσει αγώνες γνωστός στο χώρο της αριστεράς. Δεν σας ενοχλεί, δεν νιώθετε απογοητευμένος από μια ηγεσία που εκτός από τα προσωπικά του δεν μας έχει δείξει αυτή την ώρα κάτι άλλο? Επειδή βλέπω να έχετε μια ιδιαίτερη έφεση για τα προσωπικά και τους προσανατολισμούς. Εμείς. Όχι εσείς. Δίνει τροφή ο κύριος Κασελάκης γι' αυτό. Εμένα δεν με αφορούν όλα αυτά και ούτε πρόκειται να μπω στην κουβέντα. Και ούτε εμάς θα έπρεπε να μας αφορούν, αλλά μας δίνει τροφή ο κύριος Κασελάκης. Η πολιτική συζήτηση αφορά προγράμματα, θέσεις και προσανατολισμούς. Λοιπόν, υπάρχει πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν συνεδριακές αποφάσεις που μας δεσμεύουν και μάλιστα όλους και μας χωράνε όλους. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε με, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το ενστερνίζεται ο κύριος Κασελάκης? Από ό,τι φαίνεται, το πρόγραμμα μας δεσμεύει όλοι, σας είπα. Από εκεί πέρα, αν κάποιος θα κάνει μια άστοχη δήλωση ή υποκειμενική ή δευτερεύουσα, εντάξει. Δεν είναι ο αν κάποιος ο κύριος Κασελάκης, είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ο αν κάποιος κάνει μια με νοπή εντολή, έτσι, πρόσφατη νοπή εντολή. Εντάξει, ανοιχτή στην κριτική είμαστε όλοι μας για θέσεις και διατυπώσεις. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πρόγραμμά του, έχει το πολιτικό του στίγμα. Να το δούμε κιόλας όμως, γιατί μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Υπάρχει σε όλα τα θέματα στα οποία παρεμβαίνει, το βλέπετε. Σας είπα προηγουμένως για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Πήγε μια στρατηγική που έφερε κάποια αποτελέσματα. Καλά, μην μου πείτε κι εσείς τώρα ότι πρέπει να πιστωθεί την Θεσσαλία ο Κασελάκης. Καμία αντίθεση. Εγώ μιλάω για το συλλογικό ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Α, γιατί αλλά ο ίδιος είπε ότι εγώ πιστώνομαι. Σε αυτή μέσα είναι και ο Κασελάκης, είναι και ο Λαμπρινίδης, είναι και όλοι όσοι υιοθετούν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Φώτη, ναι. Γνωριζόμαστε χρόνια, θες την προσωπική μου άποψη, την πιστώνετε την Νίκη Κουρέτα, ο Λαμπρινίδης, ο Κασελάκης δεν μπορεί να την πιστωθεί με δυο φταργές στη θεία του Μεϊκόπουλου να πιστωθεί την Νίκη Κουρέτα, που στις αυτοδιοικητικές εκλογές είχε μάχη ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει και ο πρόεδρος του έφυγε για να πάρει τα χειμερινά και να παντρευτεί. Σε παρακαλώ είναι τώρα. Είναι κατάκτηση του συλλογικού. Δεν πρόκειται να ακολουθήσω την κουβέντα. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πέτυχε αυτό που πέτυχε με τον τρόπο του, γιατί έδειξε στην κοινωνία ότι έχει μια άλλη άποψη για την ανάγκη προοδευτικών συνεργασιών. Αυτό θα το γενικεύσω. Είναι μια εικόνα από το μέλλον, λέω εγώ. Δεν έχετε δηλαδή απογοητευτεί από όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, και να είμαι σήμερα μαζί σας στην παρέα, μάλλον δεν έχω ακόμη. Τώρα κρίνετε το κι εσείς. Ναι, ναι.
Εντάξει, θεωρείτε δηλαδή ότι η καλή μέρα έρχεται, είναι μπροστά σας. Κοιτάξτε, είναι δύσκολες οι συνθήκες που βιώνουμε. Και αν θέλετε ήταν και λίγο αναμενόμενο, γιατί έρχεται μετά το 19 μια σειρά εκλογικών αποτυχιών και μια σμίκνηση του μεγέθους, αν θέλετε, καθώς υπήρχε η πτώση στο 18%. Αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε. Από αυτό ξεκινάμε και πάμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα. Αν νόμιζα να δημιουργήσετε καινούριο κόμμα, γιατί έτσι όπως πάει, μάλλον εκεί θα πάει. Ο κύριος Κασελάκης το είπε, χωρίς να το προσέξει, είμαστε ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μήπως μείνετε εσείς πίσω με τον παλιό το ΣΥΡΙΖΑ και πάει ο ίδιος με τον νέο ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα και στην αρχή, ούτε προσχωρούμε σε μια λογική ρευστοποίησης του χώρου, ούτε αποχωρούμε για άλλα μονοπάτια. Εξάλλου όλους, σας το λέω έτσι εν πλήρη συνείδηση, μας χωράει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ, όλους, ασχέτως από αποχρώσεις και τα λοιπά, αλλά τους χωρούσε μέχρι σήμερα και μας χωρούσε. Τώρα που ήρθε και ένας κόσμος να πει ότι συνεχίστε, είμαστε δίπλα κάποιοι άνθρωποι, 105.000 που ήρθαν, αυτοί λένε ότι συνεχίστε, συνεχίστε, όλοι μαζί. Φίλης, όλοι μαζί. Φίλης, Σκουρλέτης, Βίτσας έχουν χώρο στο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως κατηγορούν πεπισμένος ότι όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν από εκεί πέρα λαθμένες προσεγγίσεις, το ένα το άλλο καθένας μπορεί να έχει και υποκειμενισμούς. Ποια είναι η λαθμένη προσέγγιση για παράδειγμα του κυρίου Φίλη? Δεν πρόκειται να πω, σας το είπα από την αρχή. Δεν πρόκειται να σχολιάσω γιατί εγώ δεν είμαι στα τηλεπαράθυρα για να σχολιάζω τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος τα ισοκομματικά μας. Εγώ σας λέω απλώς ότι όπως μέχρι τώρα όλος ο ΣΥΡΙΖΑ τους χωρούσε όλους αυτούς, έτσι και τώρα μπορεί να τους χωρέσει. Αρκεί οι ίδιοι φυσικά να έχουν μια πολιτική βούληση πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι θα ξεκαθαρίσει το θέμα, θα γίνει το τελικό ξεκαθάρισμα πριν το συνέδριο ή θα φτάσετε συντεταγμένο όπως λέτε στο συνέδριο? Εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα σοβαρά ζητήματα λύνονται με συνεδριακές διαδικασίες. Το εκεί θέλω πρέπει να πιστεύω είναι καλό που είπατε. Γι' αυτό είμαστε από, είμαι και είμαστε από εκείνους οι οποίοι με ψηφίσαμε στην Κεντρική Επιτροπή του Σεπτεμβρίου. Όταν είπαμε ότι πρώτα πρέπει να γίνει το συνέδριο, να δούμε ποιοι είμαστε, τι πολιτική εκφέρουμε, ποιοι χωράμε όπως λέτε κι εσείς, και μετά να δούμε και τη διαδικασία εκλογής του πρόεδρου, ο οποίος θα εκφράσει αυτό το στίγμα. Δυστυχώς δεν εισακουστήκατε και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και το λέω με πικρό χαμόγελο, γιατί αυτές είναι πικρές δικαιώσεις. Γιατί αν γινόταν αυτό που λέτε, αν είχαμε πρώτα συνέδριο και μετά εκλογή αρχηγού, θα είχε ξεκαθαρίσει και το πράγμα και θα ήταν αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι για την ιστορία. Αλλά είναι αποδεχτή και ιστορικό σφάλμα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, εδώ είμαστε, μέχρι το συνέδριο νομίζω πρέπει να πάμε όλοι και εκεί να δούμε αν ο καθένας βλέπει τον εαυτό του σε αυτό το εγχείρημα. Και μια και πιστώνεστε τη νίκη του κυρίου Κουρέτα, να σας πούμε συγχαρητήρια καταρχήν για την εκλογή σας. Είστε τέταρτος σε σταυρούς εδώ στην Μαγνησία. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε και για τον αγώνα τον καλό που δώσατε. Ναι. Και μαθαίνω ότι υπάρχει μια αναστάτωση και μια έτσι εγρήγορση για τις θέσεις που θα καταλάβουν οι χωρικοί, οι αντιπεριφερειάρχες, οι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες. Έχουμε κανένα νέο? Ο κύριος Κουρέτας από την πρώτη στιγμή είπε ότι δεν πρόκειται να έχουμε δοκιμαστικό διάστημα, δηλαδή να περιμένουμε μεταβατικό, μπράβο, την 1η Γενάρη, για να, πρέπει από τώρα να μπούμε στα πράγματα, να ασχοληθούμε και να κάνουμε. Αλλά, άρα και η κατανομή αρμοδιοτήτων ευθυνών θα γίνει άμεσα, ούτως ώστε να, όπως το λέει και ο κόσμος, να σηκώσουμε μανίκια, να γνωριστούμε με το αντικείμενο. Και αυτό είναι το λογικό, έτσι. Φυσικά δεν μπορούμε να διοικήσουμε εμείς τώρα. Βέβαια. Υπάρχει περιφερειακή αρχή. Υπάρχει. Μπορείτε να μας προσδιορίσετε το χρόνο, όταν λέτε άμεσα, δηλαδή μέσα στη βδομάδα την άλλη. Στις επόμενες μέρες. Να, περιμένουμε την ανακοίνωση. Ναι, γιατί όπως είδατε και αντιληφθήκατε, και ο ίδιος ο κ. Κουρέτας πήγαινε έρχεται στην Αθήνα, στα Υπουργεία, στον Πρωθυπουργό, ήταν ο πρώτος περιφερειάρχης που πήγε την Τρίτη πρωί, ακριβώς για να πάρει, να ξέρει την εικόνα, το τι παραλαμβάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Μου έστειλαν πριν από λίγο κτηνοτρόφοι ένα μήνυμα. Δεν έχουν δρόμο και μιλάμε για εδώ, για την Εσσονία, για τα δικά μας τα μέρη, κύριε Λαμπρινίδη. Δεν έχουν δρόμο να πάνε στο στάβλο τους. Και είμαστε 1,5 μήνα μετά τη Θεομηνία. Μήπως λοιπόν κι εσείς που είστε καινούργοι θα πρέπει να τρέξετε, να σηκώσετε τα μανίκια, γιατί η Θεσσαλία δεν έχει πάθει απλά μια καταστροφή, είναι η καταστροφή.
Δεν ξέρω πόσα μέτωπα έχουν ανοίξει αυτή την ώρα. Φυτικό, ζωικό κεφάλαιο, επιχειρήσεις. Στο περιβάλλον, στο εμπόριο, στις επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα και νομίζω ότι θα πρέπει να τρέξετε και να μην περιμένετε από 1η Γενάρη. Θα συμφωνήσω απολύτως. Προχθές, Κυριακή, ήμουν στον κάβο, ήμουν στο χωριό της γυναίκας μου. Η άνθρωπο λέει, κοίταξε. Πείτε μας και το χωριό. Είμαστε, λέει, δεξί είμαστε εμείς, παραδοσιακοί. Ναι. Το ψηφίσαμε τον Κουρέτα, γιατί πρέπει να κλείσει αυτή η ιστορία, έτσι μου το είπαν οι άνθρωποι, αλλά κανονίστε να κάνετε κάτι τώρα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε μαλώματα και τσακωμούς και ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος δεν είναι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Πάρτε κι εσείς, λέει, την ευθύνη από τώρα, κάνετε ό,τι νομίζετε. Και είναι, νομίζω, κοινός τόπος αυτό. Αφού πρέπει, δηλαδή, οι πολίτες οι οποίοι δεν τους νοιάζει τώρα ποιος είναι ή ποιος δεν είναι, τους νοιάζει να λυθεί λύση. Σε ποιο χωριό είναι η δεξή αυτή, σε ποιο χωριό είναι? Από το νέο περιβάλλον του νομού Λάρισα συγκεκριμένα. Πολύ ωραία. Αλλά αυτό ισχύει γενικά στον κάμπο. Ισχύει παντού αυτό. Παντού, σε όλη τη Θεσσαλία. Ισχύει παντού, ναι, αυτό. Δεν με νοιάζει ποιο. Και ίσως θα πρέπει να τα ακούσετε αυτό. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. Και θα πρέπει να τρέξετε από τώρα. Γι' αυτό και θα πρέπει να οριστούν και οι αρμοδιότητες για να ξέρει ο καθένας σας τι κάνει. Σε προσωπικό επίπεδο έχουμε κανένα να ανακοινώσουμε? Σε προσωπικό επίπεδο το νέο είναι ότι θα ενταχθούμε και από τη δική μου πλευρά και με άλλους καλούς συναδέλφους σε αυτή την ομάδα η οποία θα αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο και με τη δική σας βοήθεια θέλω να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούμε. Συνεντεύξεις τύπου εσείς θα δίνετε, έτσι? Ό,τι προβλέπετε, αρκεί να έχουμε και έργο. Θα τους καλείτε όλους τους δημοσιογράφους, όχι μόνο αυτούς που αγαπάτε. Δεν ξέρω τι υπενήσεστε, αλλά... Λέω, θα τους καλείτε όλους και αυτούς που κάνουν δύσκολες ερωτήσεις. Προφανώς, γιατί σήμερα που βάλετε εύκολες ερωτήσεις, νομίζετε. Εντάξει. Σωστό και αυτό. Είναι και αυτό. Για να τον είπε τον άνθρωπο, ήρθε εδώ πέρα να τον κάνουμε σκληρές ερωτήσεις και ιδιαίτερα σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολο. ΣΥΡΙΖΑ, αλίμονο. Καλά ξεμπερδέματα και μπράβο σας για ακόμη μια φορά και για την νίκη σας στην περιφέρεια, αλλά και το γεγονός ότι βρήκατε το θάρρος να βγείτε σήμερα στον αέρα. Γιατί και εγώ και η Σοφία να σας πούμε ότι έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια να βρούμε κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι φοβούνται διαγραφές και δεν βγαίνουν. Αν φοβόμαστε για αυτό που κάνουμε, τι να πω, ρε παιδιά. Λοιπόν. Κι όμως συμβαίνει γι' αυτό. Έτσι, ναι. Έτσι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Και θα τα ξαναπούμε εξάλλου και για την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Λεμπρινίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Εμείς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σοφία, να πάμε τώρα σε ένα θέμα. Έχει δώσει χρόνια το στίγμα του για το παζάρι με παιδιά με αυτισμό. Δεν είναι πρώτη χρονιά, είναι θεσμός πλέον για την πόλη. Από το 2002. Από το 2002, πραγματικά θεσμός. Το περιμένουμε πώς και πώς κάθε χρόνο για τις ανάγκες φυσικά της ενίσχυσης, οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Ατόμων με Αυτισμό. Εκεί στην Κουμουνδούρα, ακριβώς απέναντι από τη στρατολογία, μπορεί κανείς να βρει παλιά και αγαπημένα. Τι σημαίνει παλιά και αγαπημένα? Έχεις εσύ κάτι παλιό και αγαπημένο, αλλά δεν το θες πια. Μπορεί για σένα να είναι άχρηστο, για κάποιον άλλον όμως να είναι χρήσιμο. Το πάμε λοιπόν εκεί στο παζάρι της αγάπης, όπως έχει ονομαστεί, και μετά με ένα μικρό αντίτιμο μπορούμε να το αγοράσουμε. Έχει τα πάντα, από οικιακές συσκευές, από κοσμήματα μέχρι και ριλάξ ενός μωρού. Τα πάντα μπορείς να βρεις σε αυτό το παζάρι της αγάπης. Να δούμε λοιπόν και τις σχετικές δηλώσεις. Τις πύλες το άνοιξε και φέτος το αγαπημένο παζάρι των Λαρισαίων στο γνωστό στέκι της Οδού Κουμουνδούρου. Το 23ο παλιά και αγαπημένα, που διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φυλών Ατόμων με Αυτισμό Νομού Λάρισας, ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Σήμερα ξεκινάμε για 23η χρονιά το παζάρι παλιά και αγαπημένα, που έχει γίνει πλέον αγαπημένος θεσμός των Λαρισαίων. Είμαστε στην Κουμουνδούρου 4, όπως κάθε χρόνο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, σε κατάστημα που μας έχει προσφέρει το Ίδρυμα Ζιαζιά. Θα είμαστε μέχρι το Σάββατο 4 του μήνα. Εδώ στο παζάρι μας φέρουν διάφορα πράγματα, όπου μετά σε πολύ χαμηλές τιμές μας τα προσφέρουν, δηλαδή όλα αυτά που έχουμε, και τα προσφέρουν και με μια τιμή χαμηλή τύπου δωρεάς για το Σύλλογο. Έρχονται τα χρήματα σε εμάς. Σκοπός του Συλλόγου είναι να βγούμε έξω προς την κοινότητα και να μας βοηθήσει ο κόσμος όσο γίνεται περισσότερο, αλλά να μάθει και για το Σύλλογο και για τις δράσεις μας. Πρόκειται για μια ετήσια γιορτή αγάπης και προσφοράς, με το πέρασμα του χρόνου κατέληξε να είναι το γεγονός χρονιάς. Από το 2002, με αμύωτη αγάπη και ενθουσιασμό, λειτουργεί ο στόχος γνωριμίας με το Σύλλογο αλλά και τις δράσεις του, ο στόχος συνάντηση παλιών νέων μελών αλλά και ενημέρωση κοινότητας. Σας περιμένουμε όλους. Μέχρι το Σάββατο είμαστε εδώ. Αν θέλετε να προσφέρετε κι εσείς κάποια
πράγματα. Υπάρχουν βιβλία, CD, διακοσμητικά, τσάντες, οτιδήποτε υπάρχει σε ένα σπίτι, πίνακες. Οπότε ένα παλιό πράγμα που έχετε εσείς θα γίνει ένα αγαπημένο για κάποιον άλλον. Και φέτος το παζάρι υλοποιείται χάρη στη συμβολή των εκατοντάδων φίλων, φορέων, επιχειρήσεων και θελοντών. Σύγχρονο προσφέρει ευγενικά το Ίδρυμα Ζαζιά. Για να πούμε πάλι, Σοφία μου, Κουμουνδούρου. Στην Κουμουνδούρου, λοιπόν, ακριβώς απέναντι στρατολογία, είμαι στον πεζόδρομο φυσικά. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφθούμε. Ώρες καταστημάτων, φαντάζομαι. Ώρες καταστημάτων, φυσικά. Μέχρι και μάλιστα 4 Νοεμβρίου. Έτσι, ναι. Και μάλιστα το Ίδρυμα Ζιαζιά έχει παραχωρήσει αυτό το κατάστημα, έτσι, για να μπορέσουν να το φιλοξενήσουν αυτό το παζάρι της αγάπης. Τώρα πάμε σε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή. Έχει σημάνει συναγερμό στα κτέλ της Λάρισας και συγκεκριμένα εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα Αθήνα ένα λεωφορείο νωρίς σήμερα το πρωί και είχαν τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο λεωφορείο και μάλιστα διόδια εκεί στις Αφίδνες ακινητοποιήθηκε. Αμέσως σήμανε συναγερμό, όπως καταλαβαίνετε, αστυνομικές αρχές. Έχουν κατέβει 45 επιβάτες, γίνεται έλεγχος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί κάτι. Ωστόσο, μαθαίνουμε, Ειρήνη, ότι θα γίνει έλεγχος και στο σταθμό του ΚΤΕΛ εδώ στην Λάρισα. Ελπίζουμε να είναι απλά μια κακόγουστη φάρσα όμως. Μακάρι να φορά φάρσα. Έτσι, πραγματικά κακόγουστη φάρσα και δεν είμαστε για τέτοιου είδους φάρσες, πραγματικά όμως έτσι. Και δεν είμαστε και για άλλα επικίνδυνα πράγματα. Ακριβώς. Όλα να πάνε καλά, ευχόμαστε και φυσικά κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και πιο αναλυτικό ρεπορτάζ. Έλα να κάνουμε λίγο κουτσομπολιό. Τον κύριο Λαμπρινίδη, πώς τον άκουσες? Ήρεμη δύναμη, δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, ήρεμα τα. Εντάξει, τι να πει τώρα ο άνθρωπος. Τι να πει ο καημένος. Τι να πει. Και πάλι καλά, δηλαδή. Που γυλέψαμε τα πράγματα με δυνάμεις. Το φόβο της διαγραφής. Αν ακούσεις μέσα στη μέρα Φώτης Λαμπρινίδης διαγράφει, δεν ξέρεις για ποιο λόγο. Δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος. Δεν είπε και τίποτα ο άνθρωπος. Αλίμονο, ίσα ίσα που πολύ ήρεμος ήταν. Έτσι. Εδώ η χθεσινή δήλωση του κυρίου Ζωγράφου που είπε ότι είμαι απογοητευμένος κτλ. Και κάτσε να δούμε, λέει, από μια μέρα τα έγινε μέλος, την άλλη έγινε αρχηγός κόμματος. Δεν έχω ακούσει καμία διαγραφή. Τι να πει κανείς? Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Μακάρι να τα βρούνε. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έτσι. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο, 8.30 ώρα ακριβώς. Καλημέρα να έχουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Υγεία.